φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Άντε πάμε πάλι. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην ομάδα του Μετρόπολη. Γεια σου, Ρε Νίκο. Γεια σου, Κωστάρα μου, φιλαράκι μου, αδερφούλη. Πόσα χιλιόμετρα μας χωρίζουν, Ρε Νίκο? Μας χωρίζουν μόνο 60 χιλιόμετρα, αλλά είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα στην καθημερινότητα, τη δικιά σου και τη δικιά μου. Ναι, είναι. Αφάνταστα, πολύ μακρινά. Η καθημερινότητα φταίει τελικά, ή τα χιλιόμετρα? Η καθημερινότητα φταίει. Γιατί μπορεί να ήμασταν στις δίπλα πολυκατοικίες, ναι. Εσύ να. Η ρότα σου να ήταν διαφορετική και η δικιά μου διαφορετική. Ναι. Αλλά δυστυχώς. Ναι, ναι. Τι ναι. Να κάνουμε τώρα. Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις? Καλά, ό,τι κάνεις και εσύ. Δηλαδή. Έχω μπει σε μια γαλέρα μέσα, ναι. Και κοπηλατώ χωρίς να κοιτάζω δεξιά-αριστερά. Ναι. Απλά κοπηλατείς. Απλά κοπηλατώ. Μάλιστα. Μέχρι να μην μπορώ να κοπηλατώ πλέον. Ναι. Αυτό το κάνω κι εγώ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία. Τέλος δεν θα γίνει. Η ευχαρίστηση είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν. Όχο. Αυτή ναι. Είναι μια ευχαρίστηση. Και οι μικρές καθημερινότητες, ας πούμε, που σε κάνουν να χαίρεσαι και να λυπάσαι. Εντάξει. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Χαίρεσαι δηλαδή. Με τις απλές χαρές της ημέρας, με το χαμόγελο που μπορεί να μου προσφέρει μέσα από τη δουλειά. Σε προσφέρει κανείς κανένα χαμόγελο? Προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου να μην έχω πολύ τοξικό περιβάλλον. Ναι. Προσπαθώ να δίνω στον κόσμο μια αισιοδοξία. Ναι. Και προσπαθώ μέσα από τη δουλειά, οι ώρες τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλές, να έχω να κάνω με κόσμο ο οποίος μου ταιριάζει και του ταιριάζω. Έχεις τέτοια πολυτέλεια, δηλαδή? Μετά από 20 χρόνια νομίζω ότι την έχω αυτή. Έχεις την πολυτέλεια. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ γενικά τους αργούς. Ναι, μπράβο. Ναι. Τους μίζερους ανθρώπους. Σωστά. Και τους ψεύτες. Ναι. Αυτά είναι τα τρία που με κλονίζουν και με τρελαίνουν. Ναι. Άρα δηλαδή με το κόκκινο δεν θα μπορούσες να κάνεις εκπομπές. Δεν ξέρω το παιδί προσωπικά. Μια καλημέρα έχουμε. Για αργούς, εντάξει. Ναι. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα από μένα, νομίζω. Μάλιστα, ότι είναι ψεύτης. Ναι.
Εντάξει. Πώς πάει η δουλειά, έχουμε και χορηγία εδώ τώρα. Ναι, η δουλειά πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά ΒΑΚ είναι. ΒΕΚ. ΒΕΚ. Ναι. Σημεριανή ζώνη είναι. Έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει πολλές εταιρείες λιπαντικών. Αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα στο χώρο. Ναι. Έχω νοικοκυρεμένη εταιρεία, είναι η αλήθεια. Δεν παίζανε καζίνα, ούτε κότερα και ελικόπτερα παίρνανε τα χρόνια της Πασοκοκρατίας. Ήμασταν προσγειωμένοι. Και μέσα από τη μειότητα και με όλα αυτά, σήμερα και εμείς που είμαστε υπάλληλοι αυτής της εταιρείας, απολαμβάνουμε τους καρπούς. Ναι. Ενώ κάποιοι άλλοι, ας πούμε, έχουν καταστραφεί, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, ναι, ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Αλλά ναι. Ναι. Δεν υπάρχει επιτυχία εάν στη ζωή δεν σου χαρίζεται τίποτα, εάν στη ζωή δεν δουλέψεις σκληρά παραπάνω από ό,τι αντέχεις. Νίκο, γιατί η διαφήμιση παίζει στη μεσημεριανή ζώνη, να πούμε, τη δικιά μας. Και είναι χορηγός της πρώτης ώρας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, κοίταξε να δεις. Η εταιρεία, επειδή θέλει τα χρήματα που δίνει να πιάνουν τόπο, αλλά να στηρίζει και ανθρώπους τους οποίους εκτιμάει και τους οποίους θέλει να ανεβαίνουν. Ναι. Έτσι λοιπόν ήταν μια μικρή απέτηση της εταιρείας. Να η χορηγία να μπει στη δικιά σου την ώρα που ούτως ή άλλως είναι κομπλέ. Ωραία, ναι, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Θα πάρουν τα νούμερα τέλος του μήνα. Ήδη βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ωραία. Ειδικά στο χώρο της Θεσσαλονίκης και ελπίζω να πάμε καλύτερα. Εντάξει, προχωράτε και στην Βαλκάνια εκτός Θεσσαλονίκης. Βαλκάνια, ναι, εκτός Θεσσαλονίκης. Αθήνα πάμε πάρα πολύ δυνατά, είναι η αλήθεια αυτή. Χτυπάτε Αθήνα. Αθήνα και Κρήτη. Κρήτη. Αυτή τη στιγμή. Και έχει άλλους πολίτες. Βέβαια, ναι, είναι άλλοι πολίτες. Ναι. Στην ουσία ανταγωνίζονται εμάς. Δηλαδή. Έχουμε κάνει έτσι, ούτως ώστε οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές να είναι η ίδια μας η εταιρεία. Και εμείς, το Μετρόπολης έτσι είναι. Ο Ζου που βγήκε πρώτος στην ακροματικότητα και εμείς δεύτεροι. Ναι. Είναι του ιδίου ομίλου, να πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια ευτυχία. Ναι, δηλαδή, να λες ότι. Δηλαδή, να υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός υγιής. Ναι. Όχι ρουφιανέματα και ιστορίες. Μα τι να ρουφιανέψουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι καλλιτέχνες δίπλα. Εντάξει. Αυτό είναι. Ρουφιάνοι μπορεί να είναι εδώ. Είναι μουσικοί άνθρωποι, είναι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες είναι καλλιτέχνες, να πούμε. Ο καλλιτέχνης είναι κουλτούρα. Είναι κουλτούρα, να πούμε. Εδώ είναι υποκουλτούρα, να πούμε. Μέλισσα, Ρόδο κτλ. Σωστό. Αυτά με τις δουλειές. Θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο να έχουμε να πιούμε ένα καφέ μαζί, αλλά. Περνάμε καλά όταν είμαστε μαζί. Περνάμε πραγματικά καλά, γελάμε. Γίνονται απαράξενα. Ειδικά όταν είμαστε έξω, τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Συνομωτεί το σύμπαν. Ίσως έχουμε καλή χημεία, δεν ξέρω τι να πω. Ναι, ρε, έχουμε καλή σχέση γι' αυτό. Έχεις καλή σχέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε διαπληκτιστεί ποτέ μαζί. Μια φορά θύμωσες μαζί μου. Ένα μήνα δεν με μιλούσες. Αυτό είναι αλήθεια. Για τον πρακτικό ρόλο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, πέρασε εκείνο. Τελείωσε. Ένα μήνα δεν με μιλούσες. Ναι. Με κράτησε. Έχουμε κάποιες διαφορές. Εσένα δεν σε αρέσει να λερώνεσαι. Εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν το έχω συνηθίσει, ας πούμε. Να λερώνεσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να στραπατσάρεσαι, να σε βρίζει κάποιος ή ξέρω εγώ να σου μιλάει άσχημα. Δεν με πειράζει εμένα. Και όταν μίλησε άσχημα εμένα ο γιατρός μπροστά σε κόσμο, αισθάνθηκα προσβεβλημένος, ας πούμε, και δεν ήξερα και τι είχε συμβεί. Ναι. Κατάλαβες. Τι είχε συμβεί, μπορεί να στον αέρα τον έβγαλε στον άνθρωπο να σου κάνει διάγνωση ότι έχει σπονδυλική σου στήλη. Ναι. Κατάλαβες. Περάστε έξω, κύριε μου, λέει. Λέγατε, τι έγινε, του λέω. Και στη Μεσήβρια. Ποιος είναι αυτός που με πήρε τηλέφωνο. Και στη Μεσήβρια σε διώξανε από ένα μαγαζί. Στη Μεσήβρια με είχαν διώξει και δεν παρεξηγήθηκα. Στη Μεσήβρια είχα σταματήσει να πάρω ένα σάντουιτς. Ναι. Μετά από μια προπόνηση του ΠΑΟΚ που πήγα κρυφά εκεί να παρακολουθήσω. Ναι. Και το που μπαίνω μέσα, λέω, ένα σουβλάκι θέλω, ξέρω εγώ, θα μου κάνεις. Μου λέει, για ξαναπέστο, ήθελα να ακούσει τη φωνή μου για να τσεκαρίσει ότι είμαι εγώ. Εσύ δεν είσαι ο Νίκος, μου λέει, από τα Γιαννιτσά που βγαίνεις εκεί στο Φαλάκρα και λες στο χωριό μας κουνουποχώρη. Ναι. Βλέπω κάτι νταγλαράδες με κάτι φτιάρια χέρια από πίσω να σηκώνονται. Λέω, ρε παιδιά, εντάξει, σπάστε έξω, μου λέει, δεν πουλάμε σάντους και πες εκείνο το Ραπτόπουλο να πούμε ότι δεν είμαστε κουνουποχώρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, επικράτησε και ένας ασυρμάς. Αλλά επικράτησε, ήρθε ένας των καλών τεχνών και μου λέει, κοίταξε να δεις, εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το χωριό, έχουμε πολύ καλά κρασιά, έχουμε τον ΠΑΟΚ,
Δεν είναι τώρα εποχή της κρίσης να λέμε ότι είμαστε κουνουποχώρη, εδώ ναι. δουλεύουν ταβέρνες και ιστορίες. Σωστό, ναι. Και η γνώμη του Κωστή είναι βαρύνουσα. Ναι, τον ακούνε ναι, χιλιάδες ναι. κόσμου. Εντάξει, έτσι. Το απέσυρα να ναι, εντάξει. Πολύ αυτά. Να φας, τώρα δεν μιλάω κανονικά, κάνω πως έχω κρεατάκια πολλές φορές όταν πηγαίνω κάπου. Και ειδικά όταν με ρωτάνε τι είπατε, τι θα φάτε, λέω ευχαριστώ πολύ. Δώσε χαιρετίσματα στα παιδιά, στα λιγνητορυχεία να πούμε. Ναι. Ναι. Να δώσω στην δεύτερη βάρδια, δεν ξέρω σήμερα άμα δουλεύει γιατί είχαν συντήρηση, να δώσω στα λιγνητορυχεία Φλόρινας, ειδικά στη δεύτερη βάρδια, στην περιοχή Αχλάδας, τα χαιρετίσματά μου. Αν ακούνε, ας μου στείλει κάποιος μήνυμα. Ο Μιχάλης, ο μηχανοδηγός, ας μου στείλει μήνυμα. Ακούνε φανατικά Κωστή Ραπτόπουλο, χειμώνα καλοκαίρι. Και πραγματικά θα άξιζε μια φορά. Πάρε με, ρε, να πηγαίναμε ένα βράδυ πάρε εκεί με, ρε, πάρε για να δεις πως βγαίνει αφήσω, το μεροκάματο. Εγώ ξέρω πως βγαίνει το μεροκάματο. Άλλους πρέπει να πάρεις αυτό, από εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό όμως που κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί, φίλε Κωστή, δεν το βλέπεις εύκολα. Όχι. Δεν είναι εύκολο. Βλέπεις πραγματικά όλα τους τα προβλήματα. Πολλές φορές είναι απλήρωτοι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Άλλοι, άλλος έχει ασθένειες και ιστορίες και τα λοιπά. Αλλά το περιβάλλον εκεί είναι τόσο δύσκολο που πρέπει να είσαι ένας καθημερινός ήρωας για να βγάλεις το 8ωρο σου εκεί πέρα. 8ωρο, μέσα. Τώρα από εκεί ναι. και πέρα οι άλλοι που λένε τα λεφτά που παίρνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ τους πληροφορώ ότι τα μισά παιδιά και παραπάνω εκεί πέρα είναι απλήρωτα. Εντάξει, τώρα ας κοιτάξουν τους ναι. καρεκλοκένταυρους που είναι στα υψηλά κλιμάκια να δουν εκείνοι τι παίρνουν. Σωστό. Αυτό κατάλαβες. Έπρεπε να το διευκρινίσεις, γι' αυτό σου έκανα και εγώ, την πάσα εγώ. Και εγώ τους τιμώ πολλές φορές εκεί πέρα, ίσως γιατί καμιά φορά τους προσφέρω και τις τεχνικές μου γνώσεις πάνω σε κάποια θέματα, αλλά τους τιμώ και θέλω πάντα μαζί τους να πηγαίνω να πίνω, να τρώω μια σούπα το βράδυ εκεί ή ένα χαμομήλι να πιω ή ένα. Πάρε με, ρε Νίκο, ένα χειμώνα εκεί πέρα. Ναι, ναι. ναι. Θα πούμε τον καμόρα να κάτσει. Το θέμα είναι, θα μπούμε ναι. στο ορυχείο. Το θέμα είναι μετά πώς θα βγούμε. Είναι και είναι λίγο το θέλω θέμα. Θέλω να μπω στο ορυχείο, ρε φίλε. Δεν θα μπορέσεις να μπεις, Κωστή. Γιατί να μην μπορεί. Καταρχήν πρώτα απ' όλα από ό,τι ξέρω είσαι λίγο με την κλειστοφοβία, έχεις ένα θέμα. Ναι. Τώρα, άμα σε κατεβάσω εγώ 30 μέτρα μέσα στη γη, εσύ θα αντέξεις με στο τόλ. Τόλ είναι. Ναι, είναι, πρέπει να κατεβούμε με ένα σανσέρ σιδερένιο, τουλάχιστον 20 μέτρα μέσα στη γη, ναι. όπου είναι εκεί πέρα η ράγα των παιδιών. Ναι, ναι. Και να καθίσουμε εκεί, αντέχεις. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να φάμε εκεί να πιούμε τη σούπα να πούμε. Ναι, θα καθίσουμε, αλλά μπορείς να κατέβεις με 20 μέτρα μέσα στη γη. Να κατέβω, άμα τα σανσέρ δεν σταματήσει στη μέση. Δεν θα σταματήσει, αλλά τα Grand Group θα ακούγονται. Ακούγονται Grand Group. Βέβαια, ο φωτισμός είναι χαμηλός. Ναι. Η θερμοκρασία είναι υγρασίας. Ναι. Εντάξει, άμα δεν έχω σούπα. Χειμώνα θα πάμε. Έχω χειμώνα, ναι. Θα πάμε εκεί πέρα. Εκεί η θερμοκρασία είναι σταθερή χειμώνα καλοκαίρι. Α, εκεί είναι. Δεν έχει μείον 30 μέτρα. Στα 30 μέτρα. Εκεί είναι σταθερά. Είναι στου 15 βαθμού χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά έχει υγρασία όμως. Έχει υγρασία φούρνο. Τρομερή υγρασία. Έχει υγρασία βέβαια. Ναι. Αυτά. Άλλο τι έγινε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Η επαρχία που πιέζει πολύ. Η επαρχία είναι... πάμε καλά. Mm. Η Ελλάδα αναπτύσσεται. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο. Θεσσαλονίκη πάει καλά, να ξέρει γιατί λες Βρωμόπολη και τα λοιπά, αλλά πάει καλά. Βρωμόπολη Θεσσαλονίκη. Πάλι τα ίδια. Βρωμόπολη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω γιατί Βρωμόπολη. Γιατί. Όχι ο κόσμος μόνο. Όχι, ναι. Να σου πω γιατί. Θα σου πω ότι πάει καλά. Γιατί την έχουν κατατρυπήσει και να σου πω κάτι. Όταν έρχομαι από τα Γιαννιτσάκια εδώ, ερχόμενος από Κατερίνη, έβλεπα εκεί στο Τιτάν κάτι σκάβανε. Ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, καμιά καθολίσθηση έγινε, κάτι έγινε. Σήμερα τι ανακάλυψα ότι γίνεται. Τι εκεί. Έγινε. Διόδια. Διόδια. Ναι. Στο Τιτάν. Στο Τιτάν. Πάψε. Μπράβο. Στο Τιτάν διόδια. Και εκνευρίστηκα, ρε φίλε, τόσο που ερχόμουν με τόσο καλή διάθεση που σε κάποια φάση έχασα την ψυχραιμία μου. Ναι. Λέω, είναι δυνατόν ρε, να βάλουν διόδια και εκεί. Δηλαδή, πόσα διόδια στη Μακεδονία πρέπει να βάλουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Κοίτα, διόδια πρέπει να μπουν και στο Λευκό Πύργο πιο πίσω. Πού να. Από Ανατολική σε Δυτική Θεσσαλονίκη. Α βάλουν και στη θάλασσα, α βάλουν και στα λεωφορεία διόδια να ανεβαίνει. Για να πα πιερία πρέπει να πληρώσει 3 διόδια. Για να πα από εδώ μέχρι την τέτοια πρέπει να πληρώσει άλλα 3 διόδια. Είδες όμως που αποκτάει η αξία το ταξίδι πια. Τι αποκτάει ταξίδι. Σου λέει βενζίνη και δεν έχω λεφτά. Πληρώνω διόδια. Ακρίβεινε το ταξίδι. Έχει αξία. Μα με συγχωρείτε. Ενώ παλιά, α πούμε, ναι. την πήγαινε, α πούμε, τη φίλη σου, την κόμενά σου, τη γυναίκα σου, να πούμε ταξίδι, α πούμε, ξέρω εγώ. Στο Πύλιο. Και δεν πληρώνει. Και έλεγε η μάνα τη, να πούμε, στο Πύλιο σε πήγε αυτό ο τράγο, να πούμε. Ναι. Εδώ η απέναντι η Δίξια και η Μπίξια, να πούμε, την πήγε στη Χονολουλού, να πούμε κτλ. Ερχόταν ο άλλο ο Φουκαρά στο σπίτι, να πούμε. Τα άμαθε που πήγε η Δίξια και η Μπίξια. Πού πήγε. Πήγε στη Χονολουλού και εσύ, ρε Γύφτο, με πήγε στο Πύλιο. Ναι. Τι αχωρίζει. Εγώ όμω θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Η μάνα τη που την άναβε, να πούμε, στην Τζουπλούκα, καμιά χαμηλοκόλα, να πούμε, πόντια. Ναι. Η οποία έκανε κάκα στη γούρνα, να πούμε, και στην τουρκική την τουαλέτα, ήθελε η κόρη της να πάει στην Χονολούλου. Ναι, αναπτυχθήκαμε. Ήταν τώρα να πούμε, σφίξαν τα γράμματα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Παρακαλώ, ναι. Είναι αλητία να βάζεις
τόσα πολλά διόδια ναι. σε τόσα λίγα χιλιόμετρα. Γιατί, να σου πω κάτι, υπάρχουν οι μεταφορείς. Ναι. Υπάρχουμε εμείς που είμαστε πολιτές. Ναι. Δηλαδή, θα μπαίνω στη Θεσσαλονίκη, θα πληρώνω διόδια. Ναι. Θα βγαίνω από τη Θεσσαλονίκη, θα πληρώνω διόδια. Πάλι, ναι. Θα θέλω να πάω ένα δρομολόγιο Κατερίνη και θα πρέπει να πληρώσω 5 διόδια. Ναι, σωστά. Και 5 να γυρίσω 10. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, τι μεροκάμα το να βγάλεις. Ναι, σωστά. Και μετά να σου πω κάτι άλλο. Φτιάχνεις ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο από τα Γιάννενα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Σωστό. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Ναι. Έχεις ένα κολοπεριφερειακό ναι. που κάθε μέρα σκοτώνεται κοσμάκης. Σωστό. Και σαν έξυπνος που είσαι, ναι. πηγαίνεις με βάζεις κάτω από το Τιτάν διόδια για να πληρώνουν όσοι έρχονται από Πέλα, όσοι έρχονται από Κατερίνη διόδια, αφού έχουν πληρώσει ήδη πάλι διόδια. Ναι. Για να μπει στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα κολοπεριφερειακό. Ναι. Ρε φίλε, δεν είσαι εντάξει. Το θέμα είναι ποιος θα παίρνει τα λεφτά, να πούμε. Ποιος θα παίρνει τα λεφτά. Ποιος θα παίρνει τα κάποιος λεφτά. Κάποιος θα παίρνει τα λεφτά. Ναι, κάποιος ιδιώτης θα παίρνει τα λεφτά. Άμα τα παίρνει κάποιος ιδιώτης. Ναι. Δηλαδή, τι να πω για τους κομμουνιστάς αυτούς. Αυτός είναι ο κομμουνισμός, ο κανονικός. Ναι. Αυτός είναι ο κομμουνισμός. Ναι. Δηλαδή, οι δεξιοί μπροστά τους είναι τσικό, να πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, κλέφτες. Με την καλή την έννοια, με το χαμόγελο. Ξέρεις τι ωραίο είναι να σε κλέβει ένας με το χαμόγελο. Είναι. Στο χαμογελαστό πεδίο, Αλέξης. Ναι. Πόσο του δώσανε κανένα γαρίφαλο κόκκινο να έχει, να πούμε, μια που είναι και κομμουνιστής. Εντάξει, είναι κομμουνιστής, αλλά με τον Παναθηναϊκό τώρα να πούμε. Ο Βασιλιάδης που είναι και αυτός κομμουνιστής, λέει μεγάλη ομάδα να σωθεί. Καπιταλιστικά σκέφτηκε, να πούμε. Τον σώσαν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Κοίταξε ναι. να δεις, φίλε Κώστα. Ναι, δηλαδή είναι κομμουνιστές, όμως η πρακτική τους είναι πολύ δεξιά. Αυτός, ναι. ρε, ναι. ένα λεπτό. Τι είναι κομμουνισμός? Τι είναι, μια ουτοπική θεωρία. Μια ουτοπική θεωρία. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο κομμουνισμός είναι δίπλα στο λαό? Αυτό νομίζω ότι είναι. Έτσι λένε αυτοί. Έτσι λένε αυτοί. Ναι. Ο πραγματικός κομμουνισμός είναι αυτό το πράγμα. Είναι χειρότερος και από δικτατορία. Mm. Γιατί σε σφάζει. Όπως βάζεις ένα βάτραχο μέσα σε μια κατσαρόλα και ανεβάζεις σιγά σιγά τη θερμοκρασία. Οπιθμένα σε αρχίζει, ναι. Αρχίζει ναι. βράζει σιγά σιγά, ο βάτραχος δεν το καταλαβαίνει. Μέχρι που βράζει ο βάτραχος μέσα στην κατσαρόλα, πεθαίνει και δεν το καταλαβαίνει. Μη μου θυμίζει, έτσι έφαγα μια χελώνα κατά λάθος. Το ξέρω. Ναι. Μη μου το θυμίζει. Μη μου το θυμίζει, έφαγα τη χελώνα κατά λάθος. Πήγα να τη ζεστάνω την καημένη και την έκαψα, να πούμε. Ναι, έτσι είναι ο κομμουνισμός. Έτσι είναι ο κομμουνισμός, ρε φίλε. Δηλαδή μεγαλώσαμε. Η πλάκα είναι ότι αν αλλάξει τώρα η κυβέρνηση, λέμε ότι θα έρθει αυτός εδώ ο περίεργος, ο δράκοντας. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι συνδικαλιστές να φωνάζουν. Ναι. ναι. Θα αρχίσουν πάλι ναι. για το λαό, για τα νοσοκομεία, ναι, ναι, ναι. για τα έτσι, για τα αλλιώς. Ναι. Δεν φωνάζει κανείς τώρα. Ρε, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Κοιτάνε να περάσει κανένα μνημόνιο, δύο τι ακόμα. Τι μνημόνιο να περάσει. Θα μείνει ο Αλέξης. Φτάνει ρε Κωστάκη, ναι, εντάξει, φτάνει, ρε, Κωστάκη ναι. μου. Φτάνει. Δηλαδή είμαστε κοπρόσκυλα κι εμείς σαν Έλληνες. Κάναμε κι εμείς τις απαντονιές μας. Αλλά δεν αξίζουμε όμως, ρε φίλε, και τέτοια ιστορία. Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή είπαμε, εντάξει, σε κάποιο σημείο φτάνει. Φτάνει. Δεν μου λες. Δεν... Είπες για κοπρόσκυλα για Έλληνες. Ναι. Ποιοι θα κατεβούμε τώρα κάτω. Στην, πρόβλημα. Στο ΆΚΑ. Πρόβλημα. Μου έλεγες εδώ έξω τα παιδιά και εκείνο και τ' άλλο. Κοίταξε και... να δεις. Καταρχήν πρώτα απ' όλα έχουμε γουρουνοποιηθεί και οπαδοποιηθεί. Γουρουνοποιηθεί. Εγώ ναι. λέω. Είδες το βιντεάκι. Το είδα, ναι. Το σ' άρεσε. Είδα. Με προβλημάτισε, μπορώ να πω. Ναι, σε προβλημάτισε. Με στεναχώρησε. Ναι. Να σου πω γιατί. Ναι. Κατεβαίνουμε κάτω για πόλεμο. Ναι. Οι άλλοι θα περιμένουν εκεί με τα αντιεροπορικά. Ναι. Εμείς θα κατέβουμε κάτω με ναι. γυρισμένα τα μάτια ανάποδα. Πες που μπορούν να δουν αυτό το βίντεο του ΠΑΟΞΗ που κατατροπώνει τους αεξίδες. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπαίνει στο Facebook σε 6 ώρες, 22.000 ναι. χτυπήματα. Στη Μαρμίτα έγινε, να διαφημίσω και το προϊόν. Στη Μαρμίτα έγινε, κάθε Δευτέρα στο Λαϊκό Δικαστήριο έγινε αυτό το πράγμα. Και ξεσηκώθηκε ένας πόλεμος, να πούμε. Εντάξει, μετά από Αθήνα, ποιος είναι αυτός εκεί και τα λοιπά που βρίζει και τα λοιπά, πώς θα έρθείτε κάτω και έχει γίνει... Καταρχήν πρώτα ναι. απ' όλα από τη στιγμή που απειλήσαν οι αεξίδες θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να αποστασιοποιηθεί και να πει ότι τελικώς δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Τι απειλήσανε. Απειλήσανε. Δεν απειλήσανε ότι κανένας ΠΑΟΞΗΣ δεν θα κατέβει κάτω και δεν θα πατήσει το πόδι του και είναι αλόθρηση κτλ. Δεν είναι μια απειλή αυτή. Εμείς απαντήσαμε από τη Μαρμίτα. Εμείς απαντήσαμε από τη Μαρμίτα. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ βράζει γιατί φέτος ήταν παρθένα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν πολύ ωραίος. Τζιζιλώνει. Έτσι. Τζιζιλώνει. Δεν έδωσε πουθενά δικαιώματα. Τζιζιλώνει, ναι. Ήταν ωραίος. Ναι. ναι, αλλά τώρα το μάτι έχει γυρίσει. Υπάρχει πολύ θυμός. Τώρα δεν είναι ωραίος. Τώρα είναι αγριεμένος από μένα. Είναι, υπάρχει θυμός. Και φοβάσαι τώρα εσύ, τα παιδιά θα κατέβουν, τα νέα. Κοίταξε, τα παιδιά, ναι. Εγώ για τα παιδιά μου φοβάμαι.
ναι. που θα κατέβουν. Εγώ είμαι τυχερός γιατί κορισάκι. Ναι, θα πήγαινε δηλαδή. Με είπε, θέλω να πάω στην Παοκάρα, λέω κάτσε στα αυγά. Εμένα μου λέει θα κατέβουν. Διαβάζει το μάθημα να πούμε. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει παιχνίδι. Πώς? Δεν πιστεύω ότι θα γίνει παιχνίδι. Ποιο κράτος και ποια αστυνομία και ποια ιστορία. Δεν τους έχεις εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Ποιους να έχω εμπιστοσύνη. Πού λες να πες το ξύλο δημοσιογραφικά, πού λες. Παντού. Παντού θα πες. Παντού, όπου και δημοσιογραφικά και πριν από το οδηγό και στις ταβέρνες μέσα και στα διόδια και στα λοιπά και τα λοιπά. Θα είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που μιλάω έτσι, ναι. δημόσια. Ναι. Και είμαι απογοητευμένος γιατί αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχεις και δύο γιους εσύ τώρα εσύ. Ναι. Και άλλοι, ναι. Απέναντίας ναι. όμως, ναι. αν το πάμε στο οπαδικό, στο ποδοσφαιρικό, έχουμε δύο πολύ ωραίες ομάδες. Δηλαδή έχουμε μια ΑΕΚ ή ένα, να σου σκύλα. Παίξει σκύλα ΑΕΚ, σκύλα. Να σου παίξει ναι. ένα ποδόσφαιρο δυνατό, με τσαγανό, ένα ροντέο ποδόσφαιρο να το γουστάρεις. Από την άλλη έχεις ένα ΠΑΟΚ γρήγορο, ευέλικτο, με μια φιλοσοφία να βάλω τον γκολ να μην κλειστώ. Πάσα, δηλαδή είναι ναι. να πάρω την πρωτοβουλία εγώ. Δεν πεθαίνω εύκολα. Έχω καλή φυσική κατάσταση. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω αδυναμία στα χαφ. Εντάξει. Ναι. Εκεί ναι, αλλά ξέρεις που τη διορθώνω. Τη διορθώνω με την ταχύτητα που έχω σαν ομάδα. Ναι. Εντάξει. Το πρόβλημά μου. Το καλύπτω. Το καλύπτω να πούμε. Καλύπτω, ναι, γιατί ναι, όχι, ναι. ο τέτοιος ο Ρουμάνος, όταν είδε ότι δεν του παίρνουν χαφ και του φέραν αυτό το παιδί, το οποίο. Εγκοτσίνησε, ναι. ναι. Ναι, αλλά δεν του γέμισε του Ρουμάνου αυτό το πεδίο, το μου λένε, δεν του γέμισε. Λοιπόν, κάλυψε και κατάλαβε ότι έπρεπε να καλύψει τις αδυναμίες μέσα από άλλα πράγματα, μέσα από ταχύτητες. Βοήθησε πάρα πολύ ο Βαρέλα που ανέβηκε σε αυτό το κομμάτι, έτσι καθάρισε πολλά. Θε σου βγαίνει αδυναμίες. Ο Κρέσπο και ο Κάνιας, ρε φίλε. Εντάξει. Δε αυτοί οι δύο δεν σε βγαίνουν. Είναι, ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε και στα τελευταία παιχνίδια το Μάτος που λένε ότι ξεφούσκωσε. Βλέπουμε ότι. Ναι, λένε και δεν λένε ψέματα. Είναι γιατί μια... ο Μάτος έχει παίξει center for, extreme και back. Από... κάνει κούρσες. Έχω. Ξέρω όμως. Και ο Πάο, σε διακόπτω. Ναι. Εδώ είχε ένα παιδάκι το Δελιγιάννη, πώς το λένε. Ναι. Δελιγιανίδης. Δελιγιανίδης. Ωραία. Όταν Λουτσέσκου έχει το Μάτος, ο οποίος είναι σκυλί του πολέμου και είσαι με την Κέρκυρα 3-0 στο 60. Πέτα το Δελιγιάννη, τι θα στο κάνει, 3-3 θα στο κάνει, δικιά σου ομάδα είναι. Η αλήθεια είναι. Πάει στα Γιάννενα, συγγνώμη. Ναι. Το κάνεις 3-0 το μάτς. Σωστά. Δικό σου παιχνίδι είναι. Σωστά. Δεραμένο και δεμένο. Ξεκούρασε πέτα τον μισή ώρα μέσα τον πιτσιρικό, δώσ' του παιχνίδια, ξεκούρασε συμφωνώ, τον. Συμφωνώ. Έχει πάει ο Μάτος τώρα να πούμε, φουσκοπνεύμονας και τα λοιπά. Κοίταξε, ναι. ο Μάτος πέρα από ότι ναι. δεν έχει τα εργομετρικά που είχε στην αρχή. Λογικό είναι. Τώρα όμως έχει πάρει και εντολές. Ναι. Να μην ανεβαίνει πολύ απάνω. Να μην ανεβαίνει γιατί βλέπει ότι ο Κάνιας δεν πατάει. Με αποτέλεσμα εκεί, αν ανέβηκε ο Κάνιας ψηλά, ανέβηκε ο Μάτος ψηλά. Το Βιερίνια ψηλά. Γίνεται η τρύπα του όζοντος εκεί ναι, πέρα. Ανεβάζει τον κοντό απάνω. Κατάλαβε, ναι, ανεβάζει ναι, ναι. και. Το είναι, κοντό είναι ανεβάζει. Θέμα. Ανεβάζει αντί το κοντό. Λοιπόν να καθόμαστε ναι. να συζητάμε mm. ότι μπορούμε να δούμε ένα τελικό και να γουστάρουμε όλοι μας. Ναι. Πάμε στο Καδρόνι, πάμε στη Βίδα, ναι. πάμε στο Σιδερολοστό, ναι. πάμε στο δεν θα πατήσετε, δεν θα κάνετε ναι. κτλ. Ναι. Ερχόμαστε εμείς. Ερχόμαστε κτλ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η αφορμή δόθηκε από το χάρτινο αυτό πρωτάθλημα που δίνεται στην ΑΕΚ. Και είναι ντροπή, πραγματικά. Εσύ το λες με ευγενικό τρόπο. Ο παοξής της Μαρμίτας το είπε. Ο καθένας το λέει με το δικό του τρόπο. Ναι, γιατί και οι δύο το ίδιο λέτε ναι. από ό,τι βλέπω. Και οι δύο είμαστε θυμωμένοι για αυτό που ναι, έγινε. Ναι, αλλά εσύ το λες ευγενικά. Εγώ ενώ άλλος βρίζει να πούμε. Ο άλλος βρίζει γιατί πλέον ναι, έχει σκάσει χολή του. Ναι. Θέλει, είναι και πιο νέος, ίσως. Ναι. Έχει. Άμπα, η ηλικία δεν παίζει ρόλο στο. Ναι, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Περιμένεις να δεις κάποια άλλα πράγματα, βλέπεις ότι σε τρυπάνε. Ναι. Και λες γιατί ρε φίλε, με ναι. τρυπάς. Τώρα θα μου πεις μαγκιά του. Μαγκιά του. Σε τρύπησε. Εγώ στο λέω. Ρε φίλε. Μαγκιά του ρε φίλε. Μαγκιά του ρε φίλε, ναι. Οκ, okay, ναι. να ήσουν αμάγκας, να μην ήσουν αυλάχος κι εσύ. Να μην σε τρυπάγανε να πούμε. Μπράβο, γιατί έχεις καλύτερη ομάδα. Να έχεις τον πισινό σου φυλαγμένο. Αλλά ναι. όταν ναι. έχεις να κάνεις με τον Μπαμπέση, δεν ξέρεις από πού θα σου βγάλει το σουγιά. Ναι. Ενώ τον έχεις κάτω και το κρατάς από το λαιμό. Σου βγάζει το σουγιαδά και σου παίρνει το πνευμόνι. Ναι. Σπλήνα, σπλάχνω. Κατάλαβε. Βέβαια, σωστό. Και ο Κούρκουλος. Ναι. Πιο δυνατός ήτανε από τον άλλο να τον, όπως το λέγανε. Το Καλογύρου. Τον Καλογύρου. Τον έδιρε. Ναι. Μετά όμως ήτανε και πιο δυνατός από τον άλλο το Φαλακρό, όπως το λέγανε εκείνο το ομορφόπεδο που έπαιζε στις ταινίες που τον μαχαίρωσε στο τέλος. Ποιο, το Μούτσιο. Το Μούτσιο. Μούτσιο ήταν ναι. πιο δυνατός, τον είχε αρχίσει τις μπουνιές. Ναι. Με το που πήγε να ζαλιστεί ο Μούτσιος και να χάσει τις αισθήσεις, το βγάζει το μέσα και πάει ο Κούρκουλος. Ιδες. Το ίδιο έγινε και με τον Μπάουκ. Ναι, ναι. Αλλά... Α, δηλαδή, σαν το Κούρκουλο με το Μούτσιο α, να πούμε. Α, να μπράβο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Πέρα... Κοίτανε, κοίτα τι παρομοίωση και έκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εκεί που τα έχω εγώ, ναι, ναι. είναι
περισσότερο με την πολιτεία. Ναι, γιατί με την πολιτεία. Γιατί στείνει ένα πρωτάθλημα, λες και είχε κάποιο γραμμάτιο να πληρώσει αυτή η πολιτεία και το πληρώνει στο Μελισανίδη. Ναι. Έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Μας θεωρεί 1.000.000 παοξίδες ότι είμαστε βλάκες και μπήκαμε μέσα και διακόψαμε ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζαμε 1-0. Μας έβγαλαν ηλίθιοι. Μας έβγαλαν ηλίθιοι. Δηλαδή, μια φορά. Ναι, διακόπτηκε ένα παιχνίδι, ναι, όπου το σκόρ ήταν 1-0 υπέρ της υποδούχου ομάδος και το διέκοψαν οι ηλίθιοι οι οποίοι. Κερδίζαν 1-0. Σας βγάλανε βλάκες. Αυτό είναι το. Ναι, δεύτερη, ναι, φορά ηλίθιοι. Ναι. Γίνεται δικαστήριο, ναι, και δεν έρχεται ο μάρτυρας. Ο μάρτης. Ο οποίος, ναι, είναι υπεύθυνος για να μας πει τι έγινε. Στην κουλούβα μέσα να το φέρνατε. Ναι. Ναι. Έτσι έπρεπε. Δεύτερον. Δεύτερον. Τρίτον. Τρίτον. Αφού δεν έρχεται αυτός ο τυπάς. Ο Κομίνης. Δεν έχει προϊστάμενο. Να έρθει ο προϊστάμενός του. Να του πέλα εδώ, ρε φίλε. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος, ο προϊστάμενος, ο παρατηρητής του αγώνος. Ναι. Πού ήσουν, ρε παρατηρητή του αγώνος, εσύ. Μέσα ήμουν εκεί. Τι ήσουν, εσύ. Αυτό δεν το σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκε. Ότι τον άλλον, τον άλλον. Ο παρατηρητής του αγώνα δεν έρχεται. Δεν αφού έρχεται. Δεν έρχεται και ο παρατηρητής του αγώνα, δεν έρχεται και ο αστυνομικός διευθυντής που είναι μπροστά. Ναι. Δεν είναι μάρτυρας και αξιόπιστος κι αυτός. Τι να πει κι αυτός ο καημένος ότι τον μπουνε κάνει. Περίμενε. Ναι. Και εμείς τι κάναμε σαν παοξίδες με τον Μπίρδα. Ρε Μπίρδα, θα πάρεις καμιά δίκη να πούμε. Ο Μπίρδας. Ο Μπίρδας με έβαλε τις κάμερες τις Μουγκές. Και περιμέναμε τώρα να πάρω δίκη από τον Μπίρδα. Ρε Μπίρδα, δώστε τώρα και μια αποζημίωση, θα τελειώνουμε, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι έλεος, ρε φίλε, να πούμε. Μουγκές ήταν η κάμερα. Τη Μουγκή κάμερα βάλαμε. Δεν βάλαμε τον αστυνομικό διευθυντή, δεν βάλαμε τον παρατηρητή. Δεν βάλαμε τον τέταρτο διαιτητή. Βάλαμε την κάμερα. Δεν βάλαμε τον Κομίνη, βάλαμε τη Μουγκή την κάμερα. Ο Μπίρδας. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και βγαίνει λοιπόν η ΑΕΚ και βγαίνει ο παδός της ΑΕΚ και λέει ότι δεν είναι χάρτινο, λέει, το πρωτάθλημα. Δικαιολογημένα, λέει, το κερδίσαμε. Φοβήθηκανε τα παιδιά και δεν βγήκανε στον αγωνιστικό χώρο να παίξουν. Ναι, τώρα θα σου πω και το άλλο μας. Και βγάζουν, να ολοκληρώσω, ναι, αυτό. Και βγάζουν την ανακοίνωση η Original για αλόθρησκους και για κονσέρβες. Υπάρχει χειρότερη ανακοίνωση. Δηλαδή, αλωτριωθήκαμε. Αλόθρησκος. Δηλαδή, αυτός που δεν πιστεύει, που δεν έχει την ίδια θρησκεία, το ίδιο πιστεύω, τον ίδιο Θεό, το ίδιο ίδαλμα, το ίδιο κτλ. Για αξίδες το λένε αυτό. Ναι. Καλά, λοιπόν, που είστε από το ίδιο μέρος. Τώρα τι να συζητάμε. Κοίταξε να δεις, φίλε. Η ΑΕΚ έχει αλωτριωθεί οπαδικά. Λες. Και εμείς έχουμε περάσει μέσα καινούργια παιδιά, έχουν έρθει Αλβανοί, Φιντάνια, Πακιστανοί, καινούργια. Έτσι καινούργια παιδιά, καινούργιες ιδέες. Αλλά ρε φίλε, οι αρχές της ομάδος, ναι, πρέπει να είναι σταθερές. Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει η ιδεολογία μιας ομάδος και η κουλτούρα μιας ομάδος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λέει ο Έξης, είμαι υπερήφανος. Λέει. Τι υπερήφανος είσαι, ρε Πούστη? Έχεις φάει, έχεις φάει τα εκατομμύρια, έχουν χαθεί, να πούμε, περιουσίες, ναι, από ανθρωπάκους, να πούμε, από έμπορες και τα λοιπά. Ναι. Τι υπερήφανος είσαι για την ομάδα σου? Πώς είσαι υπερήφανος δηλαδή? Τώρα θα βγει ένας Αργιανός και θα πει, γιατί είσαι υπερήφανος? Εγώ, κοίταξε να δει, να σου πω κάτι. Ναι, εγώ για τον μπάσκετ. Ή ένας από την Ξάνθη, ή ένας, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ θα σου πω για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο να είναι ένας ΠΑΟΚ υπερήφανος? Εγώ είμαι υπερήφανος αυτή τη στιγμή για την ομάδα μου, γιατί δεν έχει χάσει φράγκο κανένας από τον ΠΑΟΚ. Έχουν πληρωθεί οι πάντες και τα πάντα. Υπήρχαν παγωμένα λεφτά προς το δημόσιο. Ναι. Κάθε χρόνο όμως τάγκα-τάγκα το ΦΠΑ έπεφτε, πιζαγοράκι. Πληρωνόντουσαν τα χρήματα, έτσι. Απλώς είχαν μείνει 10 εκατομμύρια, 15 πόσο ήταν τα παγωμένα τα χρέη. Ναι. Τα οποία και αυτά ξοφλήθηκαν. Ναι. Δεν ξοφλήθηκαν. Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις.
Και μέσα στον πάγκο υπάρχουν λαμόγια και τρώνε μέχρι στα κουτάλια. Και οικογένειες και μανατζαρέοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάτι πενιντάρικα από εδώ και κάτι πενιντάρικα από εκεί. Ναι, ναι. Αλλά του Μανάβη και του Σαντουιτσά το μεροκάματο δεν το φάγανε. Όχι. Έτσι. Όχι. Ούτε φάγανε να πούμε, ξέρω εγώ, κανένα νηματισμό, κανένα παπούτσια, ξενοδοχεία κτλ. Ναι. Με βγαίνει ο Άκης και με λέει είμαι περήφανο σαν οπαδό. Και γιατί να είσαι, λες. Και το μετοπίζει και κομμουνιστή από την άλλη. Ναι. Πώς μετοπίζει κομμουνιστή, ρε φίλε. Μάλιστα. Ναι. Μην τρελάθουμε τώρα. Ποιος θα το παίξει κομμουνιστής. Κανένας οπαδός δεν μπορεί να το παίξει. Κανένας οπαδός δεν μπορεί να το παίξει κομμουνιστής. Και κανένας οπαδός δεν μπορεί να είναι 100% υπερήφανος για την ομάδα του. Μην λέμε βλακίες τώρα. Έχουμε λειτουργία, η ομάδα μας έχουν λειτουργήσει σαν πλυντήρια. Το είδαμε και εμείς με τον ΠΑΟΚ, με τις προηγούμενες διοικήσεις. Έχουν φάει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Έχουν λερώσει τη φανέλα. Ξέρω εγώ, μας κάνανε όλους εμάς τους οπαδούς να αισθανόμαστε άσχημα. Μέχρι που ήρθε ο Σαββίδης και διόρθωσε κάποια πράγματα, τα κακό κείμενα. Εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις βλακίες του βέβαια με κάτι ηλιθίους που έχει βάλει μέσα στην ΠΑΕ και καταχράζονται χρήματα και ιστορίες. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα. Κάνουν κακή διαχείριση. Κακή διαχείριση. Ναι. Μάλλον αυτό. Είναι. Μπορεί να μην τα τρώνε οι άνθρωποι από την άποψη ότι είναι τα βάζουν στην τσέπη τους. Ναι, αλλά ναι. Και η κακή διαχείριση είναι σε φέρνει στον κρεμό. Ναι. Είναι κατακριτέα. Εμένα δεν με κολλάει αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Ο πουλάει παοξιδηλίκη. Ο Μιχέλ. Σου φέρνει σαβούρα και πουλάει παοξιδηλίκη. Αυτό δεν με κάθεται καλά. Δηλαδή, όταν βλέπω να πουλάει λαϊκισμό. Είναι τελειωμένος. Ο Μίχελ, ξέρεις από πότε είναι για μένα τελειωμένος, Κωστή. Είναι τελειωμένος από τότε που ο Βούκιτς τον προσπέρασε και έφερε δικό του προπονητή. Ναι. Αλλά λόγω επειδή τα 50 κάθε μήνα πέφτουνε, δεν σηκώθηκε να φύγει. Ρε φίλε, έχεις έτοιμο προπονητή κλεισμένο. Και έρχεται από τον παράθυρο ο Βούκιτς και υπερισχύει η γνώμη του και εσύ κάνεις την κότα. Ναι. Έχασες όλους τους παίκτες καταρχήν μέσα από την ομάδα. Ναι. Σου λένε ναι. Εσύ, ρε φίλε, είσαι το 50άρικο να πούμε. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Τρελαίνεται ο πρόεδρος, κατεβαίνει κάτω, ρωτάει τι έγινε ρε παιδιά, γιατί αυτή η διακοπή, γιατί αυτό. Και αντί να του πει κάτσε πρόεδρε, πήγαινε πάνω στο σουίτα. Θα το ρυθμίσω εγώ. Ναι. Τρέχεις και τον περνάς τον πρόεδρο με φλας και πηγαίνεις πρώτος επάνω στον κομμίνι για να δικαιολογήσεις τι, τα 50 σου. Όχι. Να δικαιολογήσει τον Αζεβέδο, τον Αλκαντουρί. Τον Αζεβέδο. Τον Αλκαντουρί, τον Μαωρίσιο. Τον. Άσε μας ρε Μίχελ. Μην πω άλλους. Το μελέν, δεν λένε και τέτοια. Άσε μας ρε Μίχελ. Ναι, δεν μπορώ το λαϊκισμό. Τέλος πάντων. Ναι, κανένας δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Όχι. Αυτό που στεναχωριέμαι και λυπάμαι είναι τα 18χρονα, τα 20χρονα, τα 30χρονα, τα 40χρονα παιδιά τα οποία ένθεν και ένθεν θα πλακωθούν στις 12 Μαΐου. Γιατί το πλάκωμα δεν το γλιτώνω. Στο λέω εγώ. Θα βρούνε τρόπο οι αεξίδες να μας βρούνε. Θα βρούμε τρόπο πεις να τους βρούμε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι ο Θεός να βοηθήσει. Τι να κάνει? Να βοηθήσει ο Θεός. Τι τον νοιάζει αυτό να. Πώς δεν τον νοιάζει. Ας βάλει και αυτό στο χεράκι του. Το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Λες. Βέβαια. Μάλιστα. Μια κακιά στιγμή. Γιατί εσύ έχεις την εντύπωση ότι στα δημοσιογραφικά δεν θα παίξουν σουτιά. Εγώ θα είμαι εκεί. Αυτό είναι. Τι. Τελείωσε. Θα γίνει φασαρία, λες. Μόλις σε δύο σαντουιτσάς ή αυτός που πουλάει τα μαξιλαράκια στο Ολυμπιακό στάδιο θα ξεκινήσει από τότε το ταλαβέρι. Βέβαια. Γιατί εγώ δεν ουδέτερος είμαι. Γιατί τι ουδέτερος είσαι. Μα δεν θα δίνουν εσένα. Τι. Θα δίνουν τους άλλους γύρω γύρω από σένα. Γιατί εμένα. Γιατί έτσι εσύ το προκαλείς αυτό. Εγώ προκαλώ. Βέβαια. Λοιπόν, ο Θουβού Ακροατής λέει ναι. Δεν έχει ζήσει κομμουνισμό ο φίλος για να μπορεί να εκφέρει γνώμη. Ας μιλήσει για ποδόσφαιρο που είναι πολύ καλός. Με πολύ αγάπη του το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά σχέση με τον κομμουνισμό. Συμφώνω μαζί του, αλλά θα σου πω ότι πριν από μία εβδομάδα. Συγγνώμη, ρε φίλε, μισό λεπτό. Θα έρθει αύριο το ΚΚ. Ναι. Ή θα έρθει η Ανταρσία. Ναι. Και θα κάνουν τα ίδια. Και τι θα πούμε, δεν είναι αυτοί κομμουνιστές. Όχι. Θα σου πω κάτι άλλο πολύ είναι σημαντικό. Είναι κομμουνισταράδες. Ναι. Και στην πράξη. Αυτός είναι ο κομμουνισμός. Δείχνουν με τις πράξεις κρίνονται. Ο άλλος λέει χριστιανός. Ναι. Ο άλλος λέει δεξιός. Ο άλλος λέει ξέρω εγώ αυτό κτλ. Ωραία. Δείξε με τι είσαι. Δείξε με τι είσαι. Άρα αυτό που με δείχνει αυτό είσαι. Έτσι. Άρα εγώ που δεν ξέρω ναι. Αν ήταν το πρώτο πολίτευμα ναι. Και δεν πες ότι δεν είχαμε ποτέ πολίτευμα στη ζωή μας. Και ξαφνικά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ίστερα. Και πάει να βάλει κάποια πράγματα, περίμενε ναι. Και μου δείχνει κάποια πράγματα. Άρα λέω ότι έτσι είναι ο κομμουνισμός. Ύστερα έρχεται ο 67ης ναι. Ο Μουσαντάν ο οποίος έκανε την επανάστασή του. Να έρθει η αριστερά, το ένα τ' άλλο, και μου λέει για το σύμφωνο συμβίωσης και τι σωστή είναι αυτά και τι να υιοθετούν κτλ. Ρε Μουσαντάν. Ρε πολυτεχνίτη, να πούμε πολυτεχνίε. Εσύ δεν ήσουν που ήθελες εξέλιξη. Βέβαια.
Εσύ δεν ήθελες πολιτισμό, εσύ δεν ήθελες ανάπτυξη. Εσύ δεν ήθελες ανάπτυξη. Εσύ δεν ήθελες αυτόματο διαζύγιο, εσύ δεν ήθελες, ξέρω εγώ. Εύκολα όλα τα πάντα, με ένα κουμπί να τα φτιάχνεις. Τώρα επειδή έπιασες τα 67 και προπονήσεις για πτώμα, να πούμε 68. Τώρα με φιλοσοφείς. Φιλοσοφείς τώρα. Φιλοσοφείς και τώρα μου γίνεσαι ευπατρίδης, μου γίνεσαι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή μου γίνεσαι. Αυτό που πολέμαγες τόσα χρόνια, να πούμε και τα λοιπά, δεν σε δέχομαι, του λέω. Δεν σε δέχομαι. Δεν σε δέχομαι. Βεβαίως. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ήμουν στην Αλβανία πριν από 10 μέρες. Τι πουλάγες. Στη Βόρειο Ήπειρο. Ναι. Πήγαμε και για δουλειά, αλλά και για εκεί άλλα Νίκο, πράγματα. Εκεί Νίκο, πάλι σε βενζινάδικα ή έχεις και μαγαζιά διάφορα, ας πούμε. Εκεί προσπαθούμε, να βάλουμε αντιπροσώπους. Α, έχεις άλλο. Ναι, ναι. Άλλο στυλ. Απλώς πήγαμε στη Βόρειο Ήπειρο, είδαμε τα ελληνικά χωριά της Ήπειρου. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά ελληνικά χωριά εκεί που ζουν Έλληνες, Βορειοϋπειρώτες. Εδώ πάνω. Ναι. Για Δερβίτσα, Νικοριτσά κτλ. Ναι, ναι, για πες. Και είδαμε πώς ήταν ο κομμουνισμός. Μας λέγανε οι άνθρωποι πώς ήταν ο κομμουνισμός επί Χότζα τότε, εκείνη την εποχή. Ο Χότζακ. Ένα παράδειγμα μόνο θα σου πω, ναι, για να μην τρώμε την κουβέντα. Βλέπανε τα φώτα από τους Άγιους 40, βλέπανε τα φώτα το βράδυ της Κέρκυρας. Στην Αλβανία δεν είχε φώτα, λάμπες της ΔΕΗ έξω, ήταν πίσω σκοτάδι. Ή καλά και στην Τούμπα το ΔΕΗ ήρθε... Δεν έχει σημασία. Επί bubble tie. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Και τι γύρναγε το καθεστώς και έλεγε στους Αλβανούς, ναι, βλέποντας τα φώτα της Κέρκυρας. Τι έλεγε. Είδες τι τυχεροί άνθρωποι που είστε. Εδώ επί Χότζα και επί κομμουνισμού. Ναι. Γιατί λέγανε αυτοί. Γιατί λέγανε αυτοί. Βλέπετε απέναντι τους Έλληνες τα φώτα. Ναι. Ναι. Μέχρι και το βράδυ τους βάζουν να δουλεύουν. 24 ώρες το 24ωρο. Ενώ εσείς το βράδυ κοιμάστε. Ναι. Τους λέγανε. Τους λέγανε. Οι κομμουνιστές. Και ας, ναι, μην είχαν φως μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Ναι. Και ας μην είχαν να πάρουν μια μπανάνα να φάνε. Ήταν ευτυχισμένοι αυτοί. Ήταν ευτυχισμένοι. Τι νοιάζεσαι. Όταν όμως βγήκανε, ναι, και ήρθαν στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πότε ήρθαν, το 92, το 92 και η Ελλάδα λειτουργήσε σαν ο ΑΕΔ, ναι, γιατί η Ελλάδα, το μεγαλύτερο ΑΕΔ για τους Αλβανούς ήτανε, γιατί μάθανε όλες τις τέχνες. Πλακάκια να περνάνε, να χτίζουν, να σουβαντίζουν, να κλέβουν, ναι, όλα ήτανε μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει. Λοιπόν, και εμείς εκμεταλλευτήκαμε, δεν λέω όχι. Πολύ. Πάρα πολύ. Κατεβάσαν τα μεροκάματα. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Αλλά όταν ήρθαν εδώ και είδαν αυτά τα πράγματα, καταρχήν δεν είχαν λευκό ψωμί να φάνε. Γι' αυτό έβλεπε του Αλβανού να τρώνε τρία ψωμιά στην Κατησιά. Καλύτερα, το μαύρο είναι και πιο υγιεινό. Ναι, αλλά δεν, ναι, το ξέραν αυτοί. Δεν το ξέραν. Αυτοί με το που είδαν κάτι φρατζόλε άσπρο ψωμί παίζανε με τα μούτρα. Ναι. Κατάλαβε μέχρι να σκάσουν από το φαγητό. Θέλω να σου πω ότι τον κομμουνισμό είναι ένα είδο δικτατορία όπω είναι και η δεξιά. Είναι ουτοπία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γιατί ο κομμουνισμό τρέφει κυφίνε. Εγώ, άμα είμαι ρε φίλε Φεράρι και εσύ σε Λάντα, μπορούμε να έχουμε τις ίδιες αποδόσεις. Σωστό. Δηλαδή, ναι, πώς, ναι, γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Άμα είσαι άρρωστος και ο Θεός ξεχτυπήσει, ας πούμε, η μοίρα, να σε στηρίξω, να σε βοηθήσω, να σε περιθάλψω, να σε βάλω στο νοσοκομείο, να δουλέψω για σένα, ρε φίλε. Ναι, αλλά και εμείς που έχουμε κομμουνισμό, δεν βλέπεις τι νοσοκομεία έχουν. Βέβαια. Δεν βλέπεις τι περίθαλψη έχουν. Μη, γιατί, μη, επειδή εσύ πήγες και δεν μπορέσαν να σε ράψουνε. Δεν μπορεί καμιά μοδίστρα να σε. Πήγα στο Παπαγεωργείο τις προάλλες και φώναζε ο άλλος πίσω θα σας πάω, πίσω. Είχε τρελαθεί ο άνθρωπος. Και τι ήταν αυτός. Ήταν νοσοκόμος. Πίσω θα σας φάω. Πίσω θα σας φάω. Έχει πάρει και δύο τέτοια και δύο ορού στο χέρι, ναι, με τις βελόνες εκείνες τις τεράστιες. Γιατί ρε φίλε είχε εφημερία, ναι, το νοσοκομείο. Και ερχόντουσαν από Αλεξανδρούπολη, από Καβάλα, από Δράμα, από Ιωάννενα, από Σέρες, από πού είσαι φανταστής. Και σε κάποια φάση δεν μπορούσαν πλέον να ανταπεξέλθουν τα παιδιά εκεί πέρα μέσα. Και ο κόσμος ξέρει όταν υπάρχει πόνος υπάρχει και πίεση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει. Εγώ βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Πρέπει Παπαγεωργίου να ήταν. Και όλοι μέσα στο Παπαγεωργίου, ναι, πάφτουν και πέφτουν, ρε φίλε. Ήταν ένας έτοιμος να πεθάνει καμιά 88 χρόνων, τον είχαν έξω, βόγκαγιο καημένος. Πάω εγώ μπροστά του να με δει. Και ένα φιλικό μου πρόσωπο που ήταν εκεί μου λέει: φύγε ρε Ραπτόπουλε, από εκεί πέρα λέει. Να μην έχει την τελευταία εικόνα εσένα, λέει. Γιατί ρε φίλε. Γιατί το λέω. Ευτυχή θα φύγει. Εμένα αυτό που κάνω. Βόγκα Ιουκαϊμό, λέω: ρε, εσείς βάλτε τον κάπο, ρε. Τίποτα, εμένα, εμένα αυτό το πράγμα με σένα με στεναχωρεί. Να σου πω γιατί τώρα, ναι, θα το πω δημοσίως. Ναι, ναι. Ενώ θέλεις να δείξεις ότι είσαι το τσογλάνι της υπόθεσης, ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης, ότι είσαι ο πάρτα όλα, ότι με νοιάζει μόνο το χρήμα. Ότι δεν γουστάρω κανέναν, ότι είμαι ο γκαντέμις που γίνεται. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα και απορώ γιατί θες να το δείχνεις στον κόσμο. Μα τι εγώ είμαι. Δηλαδή, ότι θα γίνει μπλέξιμο θα γίνει. Τι μπλέξιμο. Άμα βρεθεί σε χώρο. Θα γίνει μπλέξιμο. Δηλαδή, ναι, με λέει η γυναίκα μου, θέλεις να πάρω να έρθει κανένας στο νοσοκομείο τότε, ναι, που είχα κάνει την εγχείρηση. Ναι. Λέω όχι.
Με λέει ο γιος μου ο μεγάλος, με λέει πάρ' τον Κωστή να έρθει να... Λέω άστονα, δεν χρειάζεται να τον ανοχλούμε με δικά μας προβλήματα. Εγώ έχοντας στο μυαλό ότι κάποιο μπέρδεμα θα γίνει. Κάποιος Παναγής θα βγει πάλι στη μέση. Πάλι καμιά νοσοκόμα θα γίνει καμιά στραβή να μου, ξέρω εγώ. Λέω άστο, δεν... Το προκαλείς. Θέλεις να το προκαλείς αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος. Γιατί ξέρω ότι αν πάθω κάτι και σε πάρω τηλέφωνο θα ενδιαφερθείς. Να μου προσφέρεις, ναι, να ρε, μου φίλε, πεις... Είσαι φίλος μου όμως. Ναι, δεν έχεις... Αν ήσουν άγνωστος δεν θα με ενδιαφέρει. Κάτσε, με συγχωρείς πολύ. Ναι. Δηλαδή, άμα σε πάρει ένας ανθρωπάκος τηλέφωνο που δεν τον ξέρεις και ας πει ρε, Κώστα, πεθαίνω, ρε φίλε, έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Δεν θα το συστήσεις για τους δικούς σου γιατρούς. Ναι, δεν βγάλω και 5.000 να τον δώσω. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά εσύ είσαι φίλος. Με συγχωρείς πολύ. Άμα δεις ένα παιδάκι να πεινάει στον δρόμο, θα του πάρεις ένα σάντουιτς. Θα του πάρω. Τότε τι μιλάμε τώρα. Ένα μουσάτο, μα δεν τον πάρω. Εντάξει, το μουσάτο γιατί να τον πάρει. Θα πάει να δουλέψει. Δεν τον γουστάρω να μου κάνει. Ένα μουσάτο όμως. Ο οποίος ο άνθρωπος δούλευε και έσπασε τα πόδια του και δεν μπορεί σήμερα να ζει στην οικογένειά του και σου πήρε Κωστή. Ξέρεις ρε φίλε, να πούμε να έτσι και έτσι. Δεν θα του πάρεις ένα πακέτο μακαρόνια. Το μουσάτο? Ναι. Ούτε τη μίξα μου δεν θα το δώσει το μουσάτο. Καλά. Φύγε από δερμα. Άμα το ξυρίσει το μουσί. Μπορεί κάτι να γίνει τότε. Είναι το μουσί το πρόβλημα τώρα. Το Πασόκ έχει δημιουργήσει προβλήματα πολλά. Ψυχολογικά περισσότερο. Τι να σε πω. Χαιρετίσματα από τον Κλόπ. Ο Κλόπ είναι φίλος μου, 27 χρονών και ναι. Είναι βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία, να ναι. Το χαιρετήσουμε. Ο παδός του Παναθηναϊκού, Λίβερπουλ. Ναι. Λίβερπουλ. Ναι. Είμαστε αντίπαλοι. Χαιρετίσματα σε σένα και στον καλεσμένο σου ραπ. Καλή εκπομπή. Οργιάζουν οι φήμες περί επαιτειακής ενωτικής μαρμίτας με την ελίτ. Πάρε θέση δημόσια σχολεία σε ολάς κρέμματα από ένα ναι. Πήγα χθες ένα μπαρ το Εσκομπάρ να πούμε ναι. Το βράδυ, το οποίο έχει συμμετοχή και ο Μπουγάτσας να πούμε. Και ρώτησαν οι Αργιανοί που ανεβήκαν κατηγορία, στήσανε ένα πάρτι εκεί, κούρτες κτλ. Λέω γιατί με καλείτε εμένα, γιατί λέει κάθε φορά σε θυμόμαστε εκεί τις εκπομπές κτλ. Φωνάξε και τον Τρέγια, ο Τρέγιας τους δεν πήγε. Δεν πήγε. Δεν πήγε ο Τρέγιας, κάτι είχε. Λοιπόν και μεταξύ τυριού και αγλαδιού εκεί, φραπέει πια δηλαδή. Βλέπαμε και την Arsenal με την αυτή κτλ. Την Ατλέτικο. Έπεσε η πρόταση. Έπεσε η πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή. Και λέω 30 Ιουνίου, τελευταία εκπομπή της Μαρή, 24 θα κάνουμε τα παιδιά, να κάνουμε μια επαιτειακή. Εντάξει. Είστε λέω, εγώ ο Τρέγιας, ο Ντρούνικ, ο Μπουγάτσας, να βρούμε και τον Μακοκούλα, αν του δώσει άδεια η κυρία, ας πούμε, γιατί στο... Πιστεύω ότι ναι, θα είναι σαν την πύρα η οποία έχει ανοίξει εδώ και μια εβδομάδα και δεν έχει σπιρτάδα. Ναι, λες, γιατί δεν θα έχει ρυθμό. Κοίταξε να είναι, τα παιδιά μεγαλώσανε. Μεγαλώσανε. Κι εγώ μεγάλωσα. Δεν βγάζουν σπιρτάδα. Δεν βγάζουν ένταση. Δεν βγάζουν ένταση. Έχουν φάει μπούλινγκ, έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Έχουν. Από, πώς να το πω, αποσωπεροποιηθεί, αποζαχωροποιηθεί. Φάγανε μπούλινγκ και από τους ίδιους τους οπαδούς τους, κατάλαβαν τι γίνανε. Και δεν θα έχουν εκείνη την αφέλεια που είχαν εκείνα τα χρόνια. Που ήταν δικηγόροι των προέδρων τους. Γιατί όλοι στη Μαρμίτα ήταν υπερασπιστές μιας κατάστασης άρρωστης. Είτε από τη μια ομάδα είτε από την άλλη. Όχι, ωραία κριτική κάνεις. Δεν είναι κριτική. Δηλαδή ο Τρέγιας υπέρ του Ζαγοράκη και οι άλλοι. Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ζαγοράκης να τα κάνει όλα ωραία. Δηλαδή εμείς τα οροποιούμε. Βλέπαμε το σπίτι του γείτονα και λέγαμε ρε, η σκεπή σου πήρε φωτιά. Και ενώ η δική μας είχε καεί. Ενώ η δικιά μας είχε καεί 100% το σπίτι όλο. Ναι, να το βγάλουμε. Ναι, βεβαίως. Να ανοίξουμε γραμμές. Βέβαια, να ανοίξουμε γραμμές. Επειδή μετά τη νέα γιατρός από τη Βιέννη μας ειδοποιεί ότι δεν θα μπορεί, έχει κάτι θέματα. Θα κοιμάται. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος. Θα του πούμε την καλημέρα μας και να ανοίξουμε γραμμές. Καλημέρα. 2-31-0-90-90-90. Δεν θα μπορεί. Πάμε. Έλα γιατρέ μου, τι κόλλημα υπάρχει. Καλημέρα, γιατρέ μου. Όχι, απλά δεν υπάρχει, κόλλημα. Απλά είμαι στη δουλειά και δεν θα μπορώ μετά. Α, ναι. Έλα. Και εγώ λέω θα πας να κοιμηθείς μάλλον. Όχι. Καταρχήν, Νικόλα, καλά είσαι. Καλά, πάλι καλά. Πολύ χαίρομαι. Εγώ ένα ποδοσφαιρικό πραγματάκι θα πω και τα υπόλοιπα μετά περί κομμουνισμού, για αυτό κύριο Σπύρα. Περί κομμουνισμού. Στον Ολυμπιακό πάνε συνδεδευτεί μια αλητεία. Η αλητεία αυτή είναι ότι αφενός πάνε να βγάλουν το Μυραλά σαν διάφορο για να δικαιολογήσουν να τον ψωνίσουν. 8 εκατομμύρια πρέπει να τον αγοράσουν το Μυραλά. Ναι, για να το δικαιολογήσουν να τον βγάλουν διάφορο. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ξέρεις ποιο παίχτη στον Ολυμπιακό πάνε να φάνε αυτή τη στιγμή. Τώρα. Ποιος παίχτης με βάση τη φετινή χρονιά στον Ολυμπιακό δεν θα πρέπει ποτέ να φαγωθεί? Ο τερματοφύλακας. Μπράβο, αυτόν πάνε να φάνε. Πάνε να φάνε τον πρωτό. Πάνε να φάνε τον πρωτό. Πάνε να φάνε τον πρωτό. Με ποιο σκεπτικό. Το Σεπτέμβριο Φορτούνης και πρωτό δεν θα είναι εκεί δύο στον Ολυμπιακό. Ένας από τους δύο θα έχει φαγωθεί.
Κανονικά πρέπει να φαγωθεί ο Φορτούνης. 100%. Καταρχήν ο Πρωτό είχε βγάλει μια παιδεία πολύ καλή. Καλό ήταν ο αυτό. Πολύ καλό. Σε πληροφορώ ότι πάνε να τον φάνε από μέσα, ξεκάθαρα. Ναι. Και θα το δει αυτό. Άμα φέρουν τώρα μια τερματάρα μεγαλύτερη, θα το ξεχάσει τον Πρωτό. Ναι, θα φέρουν μια τερματάρα μεγαλύτερη με το Μαρινάκι να κόβει τέτοιο όπως το δεν είναι. Και από το νερό του Ρέντι. Καρέλη έξω αριστερά, Λάζαρο έξω δεξιά και σέντερ φορ ο Βέλιος. Ωραία. Με Φορτούνη δεκάρι. Εγώ σου βλέπω μια τετράδα η οποία. Θα κάνει στράκε. Στράκε. Κάνει φίλε, ναι. Θα σου πω Κώστα, ναι. Και μετά πάμε στα πολιτικά. Στη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο, είσαι με του από εδώ ή είσαι με του από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ο Λάζαρο, ανεξαρτήτω τι ομάδα μπορεί να το παιδί, επέλεξε να με του από εκεί. Mm-hmm. Δεν τον θέλω στην ομάδα μου, για αυτό το λόγο. Εντάξει. Όπως δεν ήθελα και το Σπανούλι, ας πούμε. Δεν το θες, δεν το θες για βιολογικούς λόγους. Αυτό δεν με απασχολεί. Δεν το θες επειδή είναι ξεζουμισμένος, να πούμε. Στις ομάδες, στις άλλες, εκτός από τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να έρθει και σε εμάς. Γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, θα με χαλούσε πάρα πολύ αν έβλεπε τον Αναστόπουλο κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό ή και με χάλασε ο Μητρόπουλος στον Παναθηναϊκό. Ή από εδώ ή από εκεί, δεν πάει και στα δύο. Ναι. Ή ας πούμε οι Παοκτζίδες, ο Κοντρέρας. Από τη στιγμή που τον είναι στον Ολυμπιακό πρέπει να τον έχουν στα μαύρα κατάσταση. Τον καθαρίσανε. Ξεκάθαρα. Τον καθαρίσαν τον Κοντρέρας. Τον καθαρίσαν τον Κοντρέρας. Και αυτός μετά ζήταγε συγγνώμες και τον πήγανε με αλυσίδες. Το ζήταγε συγγνώμες γιατί έκανε ναι, το μάνατζερ. Ένα εκατομμύριο το πήρε όμως. Έτσι μπράβο. Λες και τον πήγανε με το Στανιό και του βάλανε τον πιστό στο κεφάλι να υπογράψει. Από εκεί και πέρα. Δεν μου λες. Συγγνώμη δευτερόλεπτα. Λες οι Παοξίδες να μην πήραν τον Σκαρτάδο ποτέ στην ομάδα τους επειδή έπαιξαν στον Ολυμπιακό ένα χρόνο. 100%. Λες τον Σκαρτάδο επειδή πήγε στον Ηρακλή, εντάξει. Πήγε στον Ολυμπιακό μετά και έκλεισε την καριέρα του να του τη φυλάξανε, ας πούμε, και να είπανε κουφάλα, δεν παίρνεις να πούμε ούτε το κηλικείο από την Τούμπα. Νομίζω λέω εγώ τώρα γιατί. Ο Σκαρτάδος, επειδή τότε ήμουν Θεσσαλονίκη, ναι. Είχε πει τότε στο σχορεμένο το Θεοδωρίδη ότι εγώ δεν πάω σε αυτού κάτω στην Αθήνα. Ναι. Είχε θέλει να φύγει διακοπές. Ναι. Και μετά ο Θοδωρής του υπόγραψε και φύγει για διακοπές. Ναι. Και έφυγε ο Σκαρτάδος διακοπές και μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Ναι. Έκανε τέτοιο πράγμα ο Σκαρτάδος. Ναι. Και άμα λέω ψέματα, βγει οποιοδήποτε δεν διαφέρει. Το ξέρω το γεγονός, δεν ξέρω. Αυτά είναι ο Γιώργος. Πάμε στα πολιτικά που έλεγε. Πάμε στα πολιτικά γιατί με τους κομμουνιστές. Και πολύ κλειστό προσωπικό κύκλο στην Αθήνα. Ναι. Θα έχει πει ο Μπάγεβιτς αυτό που ήταν τότε προπονητής στον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτά είναι οι ιστορίες, τα έχω ξαναπεί. Είναι από τις ιστορίες της Αθήνας. Που ενδεχομένως πάνω δεν ομάδα. Πάμε στα πολιτικά. Νικόλα, αυτό που στην Ελλάδα λένε κομμουνισμό είναι στην πραγματικότητα κομμουνισμός à la carte. Δηλαδή, à la carte. Βεβαίως. Αυτά που μας αρέσουν τα κρατάμε, αυτά που δεν μας αρέσουν παίρνουν τα καλά του καπιταλισμού. Α, όπως βλέπει το πισινό μας δηλαδή. Ξεκάθαρα. Σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις εκεί πέρα και δεν τι θέλω απόψε. Φασόλια, μπέικον και πιπεριές. Δεν θέλω μπανάνες. Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω. Αυτό θεωρούμε εμείς κομμουνισμό. Εγώ πιστεύω αυτά που μου μαθαίνει ο δάσκαλος. Στην Ανατολική Γερμανία. Σημαίνει εξίσωση προς τα κάτω. Ξεκάθαρα. Σημαίνει όχι να πιάσει ο μέτριος τον καλό, αλλά ο καλός να κατεβεί στο επίπεδο του μετρίου. Γίνεται αυτό. Ο καλός να κατεβεί στο επίπεδο. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα ο κομμουνισμός λες. Στην κατάργηση της αριστείας στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ως ένα σημείο προσπαθεί να κάνει καθαρά. Ιδιοληψίες με αγκυλώσεις. Σημαίνει πείνα, σημαίνει στέρηση δικαιωμάτων, σημαίνει κλειστά σύνορα. Βεβαίως. Ας μας εξηγήσει. Άρα είναι χούντα δηλαδή. Εβέρ Χόντζα. Να σου πω, γιατί κανένας Δανός, κανένας Άγγλος, κανένας Γάλλος δεν θέλει να πάει στην Πολωνία. Αλλά γινόταν το αντίστροφο. Αφού ήταν τέτοιος παράδεισος. Έλατε. Τέλος πάντων. Αυτά όμως είναι αυτό το έχουμε κατανοήσει. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αυτό το έχουμε κατανοήσει πλέον. Τελείωσε. Έγινε. Γιατρέ μου. Αυτά τα πράγματα αυτό. Λοιπόν, αυτό που εμείς θεωρούμε κομμουνισμός, ξέρεις, σημαίνει εκεί που μας συμφέρει. Ναι. Έχω δικαιώματα, μπορώ να οικονομάω λεφτά, μπορώ να ζητάω, μπορώ να κάνω απεργίες, μπορώ να την πέφτω στον ιδιοκτήτη, στον προϊστάμενό μου. Εκεί που δεν με συμφέρει. Αλλά, πρόσεξε με, να πληρώνομαι με σκληρό νόμισμα. Ναι. Θα πει κάποιος στην Κούβα είναι ωραία. Ναι. Στην Κούβα είναι ωραία άμα πας σαν τουρίστας. Άμα πας για να δουλέψεις, κλαβ τα χαράλαμπε. Βεβαίως. Είναι άλλο πράγμα. Να πας στην Κούβα να ζεις ως Κουβανός. Και στην οποιαδήποτε Κούβα. Στο λέει, στο λέω, κάποιος εγώ έζησα στην Ανατολική Γερμανία για σπουδάσα. Στη ναι, δεξιά. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μπει κανένας σε κομμουνισμό. Έτσι, μπράβο. Κανένας.
Ωραίος. Το έζησα στο πετσί μου. Ωραίος γιατρέ μου. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή βάρδια σου, σε ευχόμαστε. Να σε καλά. Να γιατρεύεις εκεί τον κόσμο. Γιάννα, ρε, σε ευχαριστώ που με πέρασες. Καλή εκπομπή, παιδιά. Να σε καλά, γιατρέ μου. Γιάννα, να σε καλά. Πάμε, επόμενος κύριος. Πάμε, ναι, συνεχίζουμε τη ροή. Καλός. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε, τον Μπουφάν. Λοιπόν, ναι, τον Μπουφάν, άμα το βρω, το βάλω φωτιά πρώτο και κύριο. Θα το βάλω εγώ φωτιά. Συγγνώμη για την έκφραση. Καλά, εντάξει, μην είναι. Λοιπόν, πήγα στη Μαρμίτα πριν, μου πουλούσαν όλη τρέλα. Σηκώθηκα και έφυγα εκεί στο σπίτι. Εγώ απογειώνομαι 12 και 10 το μεσημέρι και δεν ξανάρχομαι 12 παρά 10 το μεσημέρι, Κυριακή, και δεν ξανάρχομαι τετούμπορα, το καλογρέζο, το τίποτα. Γιατί ρε? Πάω στο σπίτι μου στην Κο να ηρεμήσω εκεί, γιατί μόνο εκεί βρίσκω ηρεμία. Και με τα ζώα τα περνάω καλύτερα. Με τους ανθρώπους δεν μπορώ να τα βρω. Άντε, καλή νύχτα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος. Ναι, δεν είναι ο μόνος ο Αλέξανδρος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πέσαν οι άλλες γραμμές. Η Μίνη τι κάνει, Μίνη. Η Μίνη περνάει μπέικα. Μπράβο. Ναι. Την καλόμαθες, έμαθα. Ναι. Η Μίνη περνάει καλά. Την έκανες τσογλάνα. Ναι, τι λυπάμαι όμως, γιατί θα ζήσει λίγα χρόνια. Λίγα χρόνια θα ζήσει. Εκείνα σε δω μετά τι θα κάνεις. Θα την κάψω και θα την βάλω στο κασελάκι. Εκείνα σε δω τι θα κάνεις. Εκείνα δω τι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Εκείνα δω τι μάνεξ χαρτομάντιλο θα χρησιμοποιήσεις. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Α, υπάρχει γραμμή, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Έλα, ο Θουβού είναι, ρε. Διάβασε τελευταίο μήνυμα που σου έστειλα. Ποιο είσαι, ρε, φίλε. Ο Θουβού. Έλα, Θουβού, έλα. Καλημέρα. Διάβασε το μήνυμα. Ναι. Το διάβασα το μήνυμα. Για μας θέλω να σου το πω, όχι, ήθελα και ένα άλλο, τέλος πάντων. Να πω κάτι άλλο, να συγκρίνουμε λίγο το ένα πράγμα, μην το συγκρίνουμε τώρα. Εσύ είσαι κομμουνιστής. Τότε. Όχι, δεν, το ψήφισε κάποιος ακόμα, δεν σημαίνει την ίδια. Απαρνείσαι τον κομμουνισμό, μάλιστα. Δεν απαρνούμε τον κομμουνισμό, είσαι ίσα. Θα θαυμάζω σε πολλά πράγματα. Το να συγκρίνουμε πράγματα του σήμερα με χρονολογίες του τότε, το Χόντζα και τον κάθε Ανατολικό με τον κάθε. Ναι, σου λέει ναι, 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 ταιριάζουν χρονικά, λέει. Ναι. Να πω κάτι άλλο. Το ότι ο γιατρός αυτή τη στιγμή στη Βιέννη και δουλεύει, δεν φταίει ο κομμουνισμός της Ελλάδος. Μην μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε κάπου. Φταίει το καθεστώς που υποστήριζε ο Νίκος που είναι δίπλα σου και ο κάθε Νίκος, δεν λέω για τον προσωπικά τον Νίκο, λέω για όλους μας που έχουν φύγει χιλιάδες κόσμο στο εξωτερικό, δεν φταίει κανένας κομμουνισμός στην Ελλάδα. Μην μιλάτε για καθεστώτα του εξωτερικού, για ανατολικές Γερμανίες, για ανατολικά καθεστώτα, για όλα αυτά και δεν κοιτάτε τη χώρα σας και τη χώρα μας. Τι αλλάζει δηλαδή? Πώς δεν αλλάζει κάτι? Για πες. Μην τα αδέρφια μου, εμένα είστε στο εξωτερικό. Δεν φταίει κανένας κομμουνισμός στην Ελλάδα. Δεν είχαμε ποτέ κομμουνισμό στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, άκουσα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όχι, να ξέρουμε τι λέμε. Ένα δευτερόλεπτο να σου πω κάτι. Εγώ καταρχήν πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου αποτελείται από αριστερούς. Αναμάπαπατα, πρόσεξε τι θα σου πω. Αποτελείται λοιπόν από αριστερούς αναμάπαπαντάμ, από Μικρά Ασία κτλ. Ναι. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο μετά από 100 χρόνια στην Ελλάδα να έχουμε ανθρώπους αριστερούς, για να μην πω κομμουνιστές, σημαίνει ότι εμείς. Λίγους είχαμε κομμουνιστές. Πρόσεξε. Ήρωες και φύγανε. Πρόσεξε τι θα σου πω. Όταν έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αριστερές ιδέες, είμαστε κι εμείς περισσότερο επικριτές, γιατί τόσα χρόνια περιμέναμε να έρθουν και να δείξουν τι σημαίνει αριστερός και τι σημαίνει κομμουνιστής. Όταν λοιπόν αυτή. Ο κομμουνιστής δεν το δείξε κανένας ποτέ. Ούτε αυτή. Ποτέ. Ναι. Δεν είπατε μνήμη μου το ότι μία λέξη μπορεί να σημαίνει κάτι και στην τελική ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει, παιδιά. Συνασπισμός ριζοσπαστικής. Έλα ρε εσύ αυτό... τώρα, γιατί απαρνείτε τον αριστερισμό? Να σου πω γιατί. Όχι, γιατί να σου πω γιατί. Γιατί ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, το ΚΚΕ, μια ζωή θέλει να είναι έξω από τα πράγματα. Θέλει να είναι έξω από τα πράγματα. Ναι. Νίκο, τι μου λες τώρα, επειδή είμαστε και συνοπαδοί. Ναι. Είναι σαν να μου λες τώρα, ο Παρτζής θέλει να είναι μια αρδεντάρτος. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι μια αρδεντάρτος. Ναι, αλλά τι κάνει όμως. Βλέπεις να βγαίνει δυναμικά. Βλέπεις να υπάρχει παραδείγματος χάρη ένας Μπελογιάννης. Βλέπεις να υπάρχει ένας, ξέρω εγώ, τέτοιος. Λαμπράκης. Υπάρχει Λαμπράκης. Όχι φυσικά. Υπάρχει Βελουχιώτης. Να βγει έξω και να πει όλοι έξω ρε. Συμφωνώ απόλυτα. Ποιος ο Κουτσούμπας και η Παπαρίγα τώρα. Είναι γενικότερη η έλευση γενικά σε όλα τα. Ο κομμουνιστής ο Γνήσιος. Είναι ατίθασος. Δεν υπάρχει κομμουνιστής. Αυτό λέμε, δεν λέμε. Τι λέμε τώρα, αλλά ο τρίος τώρα. Με την καλή έννοια δεν υπάρχει. Δηλαδή, ότι ψήφισε κάποιος που βγαίνει με ότι κομμουνιστής, άλλο λέω εγώ.
Το θέμα είναι άλλο, δεν ισχύει, να ξέρεις. Τέλος πάντων, εκεί που έκανε την έκτασή μου εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή που ο γιατρός στη Βιέννη δεν φταίει κανένας κομμουνισμός που έχει στην Ελλάδα. Συμφωνώ, δεν είναι λάθος αυτό που λες. Έχεις δίκιο, δεν φταίει κάποιος. Εννοείται. Σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Κάποιος θα έχουμε δει στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, εσύ καλά είσαι. Μια χαρά είμαι. Εντάξει. Σου που είσαι, θα πας τελικό. Κυλκής, θα έρθει καμιά βόλτα να πιούμε κανένα τσίπορ, καμιά ρετσίνα. Κυλκής, εγώ δεν πάω Κυλκής, εγώ πηγαίνω μέχρι το Πολύκαστρο και γυρνάω πίσω από εκείνη την πλευρά. Έχω το Πολύκαστρο δίπλα, είστε γεννήσα γι' αυτό, ρε. Τι να πάει να κάνει, ρε φίλε. Το λόφο δεν το περνά. Κυλκής, να πούμε. Κυλκής, ρε φίλε. Τι να κάνει στο Κυλκής. Παλιά πήγαινε. Τι να κάνω στο Κυλκής, ρε φίλε. Το κόκκινο το στέλνω μήνυμα και με λέει θα τα πούμε. Εδώ το σκυλάκι το δικό μου. Εδώ το σκυλάκι το δικό μου. Πριν το πάρω εγώ, το πήραν κάτι τύποι στο Κυλκής. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν. Το κράτησαν 2 μήνες, το γυρίσαν πίσω. Και το σκυλάκι 1 μήνα εγώ στο ψυχολόγο το πήγα γιατί ήταν στο Κυλκής να πούμε. Τα μάτα βρε, υπερβολικοί άνθρωποι. Ενώ ήρθε στην Τούμπα, Στην Τούμπα έχει. Η Τούμπα είναι αυτή. Τούμπα έχει ανοίξει ψυχιού του σκυλιού, ρε τρελό. Θαυμάζω εγώ την Τούμπα, δεν λέω. Είναι ωραία περιοχή. Κάποια Τούμπα ειδικά μένει σε πολύ καλτ περιοχή. Ναι, είναι καλτ. Πάει ο άλλο ο Χατζινάκο, λέει, έμεινα στον Αϊγιάννη Καλαμαριά. Βρε στα γύφτηκα μένεις του λέω, στο Φίνικα δίπλα. Ο Αϊγιάννης Καλαμαριάς λέει πήγα και έμεινα. Δεν του αρέσει η Τούμπα. Το τέτοιο από την καρδίτσα πού το βρήκες, τι διαμάντι είναι αυτός, χωρίς πλάκα τώρα, φοβερό παιδί. Εγώ φίλε τα διαμάντια είναι τα βρίσκω, πιατέλα είναι πιατέλα, είμαι λογιό με ζέλη. Ναι. Φοβερό παιδί, φοβερά επιχειρηματιστά που λέει. Και ειδικά με το Μαλάτο, που ο Μαλάτος απλά τον απαντάει με αερολογίες. Γιατί ο ένας έχει επιχειρήματα και ο Μαλάτος έχει αερολογίες. Δηλαδή δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά φοβερός τύπος, μπράβο. Εγώ γνωρίζοντας. Εγώ σκέφτομαι να φέρω το Δήμο στη Μαρμίτα την κανονική. Το Δήμο τον Πάοξη που έβριζε τους αεξίδες. Άλλο διαμάντι. Καλό διαμάντι. Δεν αντιπροσωπεύει το μέσο κάγκουρα Πάοξη δυναμικό, αλλά με επιχειρήματα κάγκουρα. Όχι με κραυγέ. Με επιχειρήματα. Με άναρθρες κραυγές. Με άναρθρες κραυγές, αλλά με επιχειρήματα. Ο Δήμος είναι φοβερός. Από πατέρα Ηρακλειδέα. Ναι, το ξέρω. Ο Δήμος είχαν και ράδιο. Ξέρεις που τον γνώρισε το Δήμο. Ήμουνα μια φορά στη Γενική Κλινική. Ήμουνα μια φορά στη Γενική Κλινική και έρχεται ένα τύπο, ένα και 90 με το Μούσι. Αυτό που λέει, θέλω μια χάρη. Λέω, τι χάρη θε, πε μου. Λέω, ο πατέρας μου λέει νοσηλεύεται, τέλος πάντων ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, αλλά τότε έκανε ένα ανέβρισμα είχε κάνει και τα λοιπά. Πού? Στην κλινική, ήταν ένα εγχειριστή. Για ανέβρισμα, στο κεφάλι. Στο κεφάλι, γλίτωσε, έχεις ζήσει πολλά χρόνια. Ναι. Και εσύ τι έλαβες? Ένα Γιάννη Ηρακλειδέας και τέτοια. Λέω, πάμε στο δωμάτιο. Ναι. Χωρίς να το ξέρω, μπαίνουμε στο δωμάτιο, βλέπω και έναν αρχοντόγερο. Αρχοντάνθρωπο, λέω αυτό τι δουλειά, εργοστασιάρχης λέει. Φαίνεται λέει ο άνθρωπος, λέω. Με τα μάγουλα, με τις αυτές, ψηλός αυτός και τα λοιπά. Και γνωριστήκαμε εκεί και το θεώρησε πολύ σημαντικό γεγονός ο Δήμος. Ναι. Και γίναμε φίλοι. Μπράβο. Γίναμε φίλοι. Παρόλο που ήταν μουσάτος. Δεν είναι σημασία. Παρόλο που δεν γουστάρεις τους μουσάτους. Να το πούλησε. Που δεν θα τους έκαμνες. Ναι. Πήγες και είπες στον πατέρα του μια κουβέντα. Άρα αναιρείς την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Ναι, τι σχέση. Άρα. Εντάξει. Το μουσάτος πάει. Πάει στο κακό που μουσεί. Το τετράγωνο με τη μασέλα. Το πασοκιακό να μου. Ναι. Όταν είχε έρθει ο Κυλκής ο Κωστής, που με είχε διέξει στο καφενείο τότε, γιατί με είδε και λέω, άμα τι μουσεί να φέγεται τέτοια, κάτι τέτοιο με είπε. Μου λέει, αλλά καλά, μας πήρε με τη συμπάθεια μας. Τότε που είχε έρθει εκείνον τον περίεργο, τον φίλο του, τέλος πάντων, τον πρώην φίλο του. Ποιον φίλο του, με πήρε με το καλό τότε. Ναι. Με πήρε με το καλό τότε, δεν έλεγε αμούση για τέτοια. Μάλιστα. Άμα θυμάσαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λοιπόν, Θουβού θα τα πούμε, θα τα πούμε στην πορεία, να πάμε και τις, ναι, να κερδίσουμε εκεί. Μακάρι να κερδίσουμε στις 12 Μαΐου, αν γίνει το παιχνίδι. Θα γίνει το παιχνίδι και θα παράτε πέναλτι μέχρι τα χαρά. Το Ζαΐρης θα γυλιώσει, να πούμε. Αν γίνει το παιχνίδι, αν ξεκινήσει και τελειώσει αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Θα κερδίσει με μεγάλη, με πολύ μεγάλη ευκολία. Όχι στα πέναλτι δηλαδή, που βλέπω εγώ. Εγώ θα πάω στο 20λεπτό. Θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Γραμμές. Καλημέρα. Πάμε έτσι λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έτσι λέω εγώ. Εγώ λέω θα γίνει ήρωας της βραδιάς ο Πασχαλάκης γιατί και καλύτερο σουτέρ έχεις εσύ. Και καλύτερο goalkeeper έχεις. Και δικαιωνόμαστε για Πασχαλάκη. Με και η Νάπολη χτύπησε την πόρτα της μεγάλης Παοκάρας να πούμε για τον Πασχαλάκη. Ξυπνάτε. Καλημέρα. 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 Δεν τραβάει. Καλημέρα. Άμε στο καλό. Επόμενος, ναι. Ναι, Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, είσαι, ναι. Καλημέρα, τι κάνετε. Από τον Καναδά, ο γείτονα σήμερα. Ρωτά κάθε μου που πήγε στην Κούβα. Τα Χριστούγεννα έμεινα στην Κούβα. Ναι, λοιπόν, στην Κούβα και εγώ στο Κούβα. Περού είχα πάει. Στο
Πώς πάτε, ρε παιδιά, δηλαδή. Παίρνετε ένα αεροπλάνο, μπαίνετε μέσα και πάμε. Πάτε να πούμε. Στην Κούβα έχεις πάει. Εμείς βρε, πώς τα γνωριζόμασταν αν δεν έπαιρνε αεροπλάνο, πλάκα μου κάνεις. Καλά σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στην Κούβα τα έγραψα για δέρα από τσάκα τσάκα. Έχουν διπλό νόμισμα. Έχουν ένα νόμισμα για τους τουρίστες και ένα νόμισμα για τους ντόπιους. Διπλό νόμισμα. Διπλό νόμισμα, βέβαια. Και μάλιστα το ισχυρό ποιο είναι. Το ισχυρό νόμο. Λέγεται QC, CUC λέγεται. Τέλος πάντων, είναι περίπου το ίδιο με το Ευρώπες. Το οποίο είναι τελείως άχρηστο έξω από τη χώρα τους. Ναι. Δεν μπορείς να το φέρεις, απαγορεύεται να το εξάγεις το νόμισμα. Ναι. Απαγορεύεται να πας στην τράπεζα να πάρεις νόμισμα. Πρωτεύουσα Αβάνα. Βέβαια. Πολύ θάλασσα. Νοικιάζουν λοιπόν, έναν οδηγό με ένα κλασικό αυτοκίνητο, το 50 να πούμε, μια αντίκα. Και εκεί που πήγα να του ρωτήσω, ξέρεις εδώ με τον Κάστρο, τώρα φεύγει ο Κάστρο και πώς θα γίνει κλπ. Δεν με απαντούσε καθόλου. Ήταν όλοι με πάνες. Ζεματισμένοι. Φοβισμένοι, παιδιά. Εγώ, ο Κώστας ξέρει, είμαστε μια ίδια ηλικία. Χούντα φυσικά δεν ξέρω, που ήμασταν παιδιά, που ήμασταν πολύ μικροί. Εγώ νομίζω. Δεν μας αφήνανε να γράψουμε με το αριστερό χέρι στη Χούντα. Μπράβο, εγώ το πάσα και εσύ. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι ο κομμουνισμός και η Χούντα ακριβώς το ίδιο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν στην Ελλάδα. Δεκαετία του 70, δεν μιλούσε κανείς για πολιτικά, πρόσεξε. Αστυνομία είχε Βυράκο και Μισάρες. Τις Βυράκο, άκου. Λοιπόν, τώρα επειδή υπάρχουν πολλοί Κουβανοί που είναι στην Αμερική και υπάρχει πολύ χρήμα, ο κάθε Κουβανός έχει κάποιο συγγενή που μένει στο Μαϊάμι, σίγουρο. Τους επιτρέπουν τώρα να αγοράζουν αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τα ξέρεις από την πινακίδα. Αν είναι του κράτους, αν είναι ιδιωτικά, αν είναι τουριστικά. Εδώ στην Ελλάδα σου επιτρέπουν να αγοράζεις αυτοκίνητα. Αυτά τα αυτοκίνητα έχουν στην Κουβα. Άκου τώρα. Τα αυτοκίνητα. Ακούς, αυτοκίνητο Λάντα, τα θυμάστε τα Λάντα τα δικά μας τα παλιά, τα Λάντα τα δικά μας τα τετράγωνα. Θα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν στην Ελλάδα τα Λάντα, μη στεναχωριέσαι. Κοντά είσαι, Λάντα Σάμαρα, Λάντα Νίβα. Από 20.000, Λάντα 2.105, Λάντα 1.500. Ναι, τέτοια, Λάντα, κάτι παλιά 500 και τέτοιο, Fiat, πανάκριβα, πανάκριβα και όπως θα θέλει. Ναι. Παιδιά, εντάξει, γνώρισα κάτι κόσμο εκεί και σπουδάζει λέει τζάμπα. Άκου τώρα, σπουδάζουν τζάμπα λέει, όλα τζάμπα ιατρική κλπ. Γιατί αυτά λένε οι κομμουνιστές, τι ωραία, τι καλά. Υπάρχουν φίλε άτομα που σπουδάσανε, πρόσεξε. Πρώτον, πρέπει να δουλέψει για το κράτος για να ξεπληρώσει τις σπουδές σου. Ναι, ναι. Κράτος, συγγνώμη, εσύ ρε κορόιδο στην Ελλάδα, γιατί δεν δουλεύει για το κράτος. Ναι, μισό λεπτό, εγώ τώρα λέω. Συγγνώμη, ρε φίλε, εμείς έχουμε κομμουνισμό τώρα. Έτσι. Εγώ τώρα θα πάρω ποτέ σύνταξη. Όχι. Δεν με λες, Κώστο. Άμα πάθω κάνα έμφραγμα, άμα δεν πληρώσω γιατρό, σώνομαι. Δεν σώνομαι. Στην Ελλάδα, πρόσεξε. Άσε τώρα. Άμα δεν πληρώσω φροντιστήριο, δεν πάω το παιδί στο κολέγιο, στο αυτό, στο καλό σχολείο, θα μάθει υποτίθεται το παιδί γράμματα με αυτούς τα τεμπελόσκυλα που είναι στα σχολεία. Κώστα, άκουσε με. Δηλαδή εγώ τι διαφορά έχω από την Κούβα, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια. Για πες μου, ναι. Το Κόρτομα δηλαδή τι διαφορά έχει με αυτό το αμερικάνικο που βλέπω εδώ φωτογραφία. Το τάγκ σε κοινό. Τι διαφορά έχει. Στην Ελλάδα που πληρώνει έφυγα. Στην Ελλάδα που το παιδί σου, το κράτος σου λέει ότι είναι τεκμήριο. Είναι τεκμήριο. Στην Ελλάδα που το σπίτι σου δεν έχει υποκειμενική αξία, δηλαδή πόσο αξία έχει στην αγορά. Αλλά την αξία που σου λέει το κράτος. Τι είναι καλύτερα, στην Ελλάδα ή στην Κούβα να είσαι. Στην Κούβα. Στην Ελλάδα που πληρώνει 24% ΦΠΑ για πλάκα μπραφ. Στην Ελλάδα είναι χειρότερος ο κομμουνισμός. Yeah. Στην Ελλάδα, αν δεν είσαι πλούσιος και πας στο δικαστήριο, τι παθαίνεις. Θα πάνε, τι, γιατί αν πας στο νοσοκομείο, θα πάρεις. Αν πας στο νοσοκομείο, θα πάρεις. Θα πάθει. Εντάξει, είναι Ελλάδα. Πάνε, αλλά στην Ελλάδα, ξεστηγαίνεται, υπάρχει κομμουνισμός, αλλά απλά δεν το ξέρετε. Yeah. Είναι όλα που περνάνε από το κράτος, απλά δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω, κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, Καναδέ, φιλιά, τα λέμε στην πορεία. Έγινε φιλά, κατάλαβες. Μια χαρά είναι ο Καναδός. Στο Καναδά να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Βάου, ζάχαρη με μέλι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Εγώ ακούμε φίλε Κώστα. Ναι, κύριε μου, εσείς ακούγεστε. Ναι. Ποιο ταγάρι έχεις δίπλα σου, ρε Κώστα? Ποιο ταγάρι? Τον Νίκο από τα Γιάννητσά, κύριε μου. Α, είναι και συμπολίτης μου και ντρέπομαι γι' αυτό, να ρε ταγάρι πέσω να τον Νίκο. Ναι. Ο Βελουχιώτης βγήκε έξω. Ναι. Ο Λαμπράκης βγήκε έξω. Και αυτούς τους φάγανε, ο Βελουχιώτης βγήκε έξω και αυτούς τους φάγανε, ρε, το ταγάρι. Ποιος τολμάει να βγει, ρε, σε τέτοια εποχή έξω? Να τους φάνε και αυτούς, ρε. Και είπε, αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν και είπαν ξεσηκωθείτε στον ελληνικό λαό, ναι. Και αυτοί τους φάγανε, τους σκοτώσανε, ναι, ναι, τώρα. Ναι, γιατί ψέματα είπα, δηλαδή, και με λες ταγάρι. Ταγάρι είσαι, ρε Νίκο, να πούμε. Γιατί? Όταν με λες ότι ξέρεις κατά, άμα βγω έξω και πω εγώ ότι ξεσηκωθείτε, θα με φάνε και μένα, ρε, κοροϊδό, να πούμε. Τότε τι κομμουνιστής είσαι, ρε φίλε?
Τι να κάνω για να με σκοτώσουν, να με φάνε. Ε, τότε μίλες ότι είσαι κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής. Δηλαδή με συγχωρείσαι, φίλε. Για εγώ έχω κάποιες ιδέες. Έχω κάποιες ιδέες. Ποιες είναι οι ιδέες σου και να σε σκοτώνουν έτσι ψυχρότατος και περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μ' ακούσεις, έτσι δεν πρέπει να μιλήσω. Δηλαδή, ο Χριστός παραδείγματος χάρη. Ράσε το Χριστό, ρε, μην μας μπερδεύεις το Χριστό, ρε. Ρε παιδάκι μου, περίμενε λίγο. Τι παιδάκι σου, δεν είμαι μεγαλύτερος από σένα, ρε, τι παιδάκι σου τώρα. Εντάξει, μη φορτώνεις, περίμενε να συζητήσεις. Πώς να μην φορτώσω, να με λες, υπάρχει ένας Βελουχιώτης, ένας Λαμπράκης. Μα έχουν κάποιες ιδέες. Τους φάγανε, ρε, κορόιδο. Τους φάγανε, δεν τους φάγανε. Ναι. Είχα... τότε τι με λες, θυσιαστήκανε για τις ιδέες τους. Είχανε τις ιδέες τους, τα πιστεύω τους. Δεν κάνανε πίσω οι άνθρωποι. Ήτανε γνήσιοι, παντελονάτι. Τι με λες, ρε Νικόλα. Εκεί σου λέω τώρα να πούμε. Τι με λες, δηλαδή τώρα. Εσύ είσαι παοξής, έτσι ας πούμε. Όχι, είσαι... δεν είμαι Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός, είσαι ωραία. Και έχεις κάποιες ιδέες. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνεις μπροστά και λες Ολυμπιακάρα και τα λοιπά. Τι? Και φοβάσαι να βγεις. Όχι, ρε, εγώ τον Ολυμπιακό έτσι πως είναι δεν τον γουστάρω. Άντε πάλι. Τι γουστάρεις. Τι πάλι, ρε, εγώ είμαι δίκαιος κομμουνιστής να πούμε και βλέπω το δίκαιο τον αγώνα τώρα. Εσύ και με λες. Εσύ τώρα μπορείς να καθίσεις τώρα σαν κομμουνιστής γνήσιος που είσαι και να λουφάξεις. Τι να λουφάξω. Μπορείς να λουφάξεις, να κάτσεις εκεί σε μια γωνιά και να μην μιλάς. Όχι, εγώ τα λέω, αλλά τότε... Και οι άλλοι τα λέγανε. Και πήραν τα βουνά. Και οι άλλοι να πούμε στη Βάρκιζα που παραδώσανε τα όπλα κλέγανε. Που δεν εγνήσει. Γιατί άντε πάλι. Αυτή ήταν η γνήση. Παραμύθι είσαι βρε κορόιδο να πούμε. Έλα παραμύθι τώρα είμαι. Επειδή σου λέω την άποψη καθαρά. Και δεν θα το παραδεχτείς. Ποια άποψη με λες ότι αν υπάρχει Βελουχιώτης και Λαμπράκης και ξέρω εγώ τώρα. Αυτού τους φάγανε, δεν τους φάγανε επειδή είπαν τις ιδέες τους. Και επειδή τις φάγανε τι σημαίνει, ότι δεν έχει νησί. Τι πρέπει να φαγωθούμε όλοι και να μείνετε εσείς τα φασιστόμουτρα δηλαδή. Εμείς είμαστε φασίστες δηλαδή. Τι εγώ φασίστα, σου λέω είμαι αριστερός τώρα, πλάκα μας κάνεις. Τι πλάκα με σε κάνω ρε Νίκο να πούμε. Φασιστόμουτρα και χαλάς το στόμα σου τώρα τζάμπα. Ποιο σώμα μου, ρε, σωματάρα. Το στόμα σου, το στόμα σου λέω καλά. Σωματάρα, σωματάρα. Το στόμα μου, άντε καλά. Μα με βρίζεις. Κωστά, Κωστά. Μάλιστα. Είσαι αητός και σε γουστάρω πολύ. Εσύ τώρα τα Γιαννιτσά είσαι. Με γουστάρει εμένα. Ναι, 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 από τα Γιαννιτσά είμαι, από χωριό είμαι από τον Γιαννιτσό νόμος. Ποιο χωριό είσαι. Μάνταλο. Να σου το πω. Ε, πες τι. Μάνταλο. Ποιο μάνταλο είναι και εσύ τώρα, τι δουλειά έχω με κύριε τώρα. Κυρία πού. Από τον Άγιο Γιώργη είμαι. Από τον Άγιο Γιώργη, ωραία. Το ξέρεις. Ε, βέβαια, δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τίποτα, εντάξει, ρε παιδί μου, κανένα θέμα. Τα διαφωνήσαμε τελείως. Όχι, για αυτό που σε είπα τώρα, από αυτοί που βγήκαν και είπαν τις ιδέες τους και είπαν τον κόσμο να σηκωθεί. Ε, βγήκαν και τους φάγαμε, εντάξει, και τους στείλαμε στα νεκροταφεία. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ε, τι να, τι να κάνουμε τώρα, Εγώ τους τιμώ αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε. Τι το θυμάστε, δεν με λες ότι ξέρεις κάτι που είναι και αυτοί να βγουν να μας φάτε και εμάς, θέλετε. Άντε, ταμπουρωθείτε, μπείτε μέσα στη γη, ξέρω εγώ τι σε πω. Ναι, ναι, μπες θα προσμίσω εγώ να το ξαφνίσεις εσύ. Μπες μες στα λαγούμια να μην σε κάνω. Τώρα, συγγνώμη, για να την ηρεμήσω την κουβέντα. Εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ είστε. Όχι, με το ΚΚΕ, με φίλε το ΚΚΕ. Δεν μιλάει ο ΚΚΕ. Γιατί δεν είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάει αυτή η αριστερή. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ρε, και εσύ, αυτό είναι ημιτασιόν, βέβαια. Α, ημιτασιόν είναι. Τι είναι. Μάλιστα. Ρε, πού να πιάσει τώρα το Βελουχιώτη ο άλλος και τον το Λαμπράκη και αυτούς τώρα. Πού να τους πιάσουν αυτοί. Ναι, είναι, να τους φάγανε. Είναι, βρε, αυτή είναι β' εθνική και τους έφαγε το ίδιο το κόμμα σου λέω εγώ τώρα. Ρε, τα ραδίκια βλέπω πια κόμμα. Ρε, το ίδιο το κόμμα τον έφαγε το Βελουχιώτη τώρα που τον έδωσε. Άσε, να πούμε στους άλλους. Λίγο, δεν ξέρεις καλά την ιστορία. Καλά, εντάξει, δεν την ξέρω εγώ. Δεν την ξέρει, δεν την ξέρει. Δεν ξέρω εγώ. Θα βρεθούμε καμιά μέρα στα Γιαννιτσά να στην πω από κοντά. Όχι, στον Άγιο Γιώργη να έρθεις εσύ να με βρεις. Θα σου δώσω στον Άγιο Γιώργη, είχα ένα φίλο παλιά εκεί. Με τι ασχολείσαι. Έφτιαχνε να πούμε με κάτι κάγκελα, κάτι τέτοια, τα φίλος του πατέρα μου τα μαζί φαντάρι. Με τι ασχολείσαι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, κάτι κάγκελα έφτιαχνε κάτι τέτοια. Εσύ με τι ασχολείσαι εκεί. Α, μπράβο. Εγώ αγρότης είμαι. Ροδάκινα μας, διαβάζει. Ροδάκινα. Απ' όλα. Και είμαι αγρότης. Τι τρακτέρ έχεις, τι τρακτέρ έχεις. Στάκερ, ρελά. Στάκερ, ρε φίλε, είσαι κομμουνιστής γνήσιας, ρε φούστη. Αν με έλεγες κανένα Τζον Ντίρ, θα σε έβγαλε κόκκινη κάρτα, ρε φούστη κατευθείαν. Μόλις με είπε Στάκερ, λέω αυτός είναι με βούλα, τσακεβάρα, τελείωσε. Α, μπράβο, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, άντε, φιλιά, θα τα πούμε. Το Κώστα θέλω, ρε, σε άσε με τώρα, εσύ τώρα. Πες, άντε, λέγε. Κοίταξε να δεις, εγώ σ' ακούω και το μεσημέρι. Ναι.
και το βράδυ και το μεσημέρι και όποτε έχει εκπομπή τα ακούσει. Πού καταλήγει. Γιατί έσφιξε και κανένα δύο τσίπουρα τώρα. Πού καταλήγω. Να πει εκείνα τα ταγάρια εκεί στο γύρο που αν να κάνω τον ήχο γιατί τζάμπα ξενυχτάμε με την τζάμπα και η λάμπα. Ναι, ο ήχος πήλε, δεν κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η τεχνική κατάρτιση που μου παρέχεται γενικά στα κανάλια που δουλεύω είναι κάτω του μετρίου. Δεν πειράζει όμω. Μέτριο δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε να δεις, άμα έρθω λίγο να με βρεις στο χωριό μου, ας έρθει μαζί να φάμε σουβλάκι, τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις πάει. Ό,τι γουστάρεις, θα έρθουμε ρε φίλε. Το καλύτερο σουβλάκι στην Ιγρήτα το έφαγα. Άσε ρε παραμύθι σε τα Ιγρήτα. Πάμε στο Νέα Γιώργια, θα έχουν πανηγύρια τώρα αυτή. Πότε οι πανηγύριοι εκεί. Να έρθεις την Παρασκευή, έχουμε εκδηλώσεις εδώ να γουστάρεις. Εντάξει. Θα πούμε ποιο είναι το όνομά σου, ποιο είναι. Βασίλης, θα πούμε ποιο είναι ο Βασίλης, ο κομμουνιστής με το Στάγερ και θα μας τον παγιάσουν στο ψήφο. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Έγινε ρε Βασιλάκο, εντάξει ρε κόρη. Έγινε ρε, άντε το Βασίλη. Και κομμουνιστής σου λέει, φίλε, έβγαλε να πούμε τους παιχταράδες μου έξω και μου τους φάγανε. Γιατί να βγάλω κι άλλους παιχταράδες. Θα κάτω στο λαγούμι σου λέει. Αυτό είναι. Καλημέρα, ναι. Συνοηθήκαμε όμως. Αυτό που λέω εγώ είναι. Κύριε, μάλιστα εσείς, ναι. Πιο μπροστά με έκλεισε, σε λέω εγώ είμαι και εσύ με κλείνει. Ναι, γιατί... ρε φίλε, αφού δεν παίρνει μπροστά, ρε φίλε. Είσαι αργός, ρε φίλε. Πήγες αργά, ναι. Α, είμαι αργός, επειδή είμαι κομμουνιστής από το Καστελόριζο, Ηρακλειδέας, είμαι αργός. Κομμουνιστής και από το Καστελόριζο, ρε φίλε. Ο σωστός Ηρακλειδέας είναι όχι κομμουνιστής, άκρα αριστερό. Άκρα αριστερό. Έτσι. Δεν νιώθει ούτε άκρα αριστερό, δημοκράτης κομμουνιστής. Ωραία, σπάστα και ρίξτα τώρα λοιπόν, τι θα μας πεις. Για πες. Ωραία. Αφού θέλετε εξεγέρσεις εσείς. Ναι. Και θέλετε για τα διόδια να μην πληρώνετε και να μην κάνετε. Διαμαρτυρήθηκε ο Νίκος, ναι. Εγώ έρχομαι στο Θεσσαλονίκη, ναι. Και σας παίρνω εσάς τους δύο, ναι. Και πάμε να κλείσουμε τα διόδια παρέα. Μάλιστα. Εγώ θα είμαι μπροστά. Γιατί να πάω να τα κλείσω τα διόδια. Τι, δεν άκουσα. Λέω γιατί να τα κλείσουμε τα διόδια. Γιατί βάζουμε διόδια. Το κράτος και πληρώνουν πολλά οι φορολογούμενοι. Ναι, μαζί μας. Πάμε, ναι, έρχομαι. Έρχεσαι. Γουστάρω, ναι. Και εγώ έρχομαι. Γουστάρω. Μέσα. Ναι, γουστάρω, ό,τι θέλεις. Τι ώρα θέλεις αύριο στο Μετρόπολη να είμαι εκεί. Έχεις το Καστελόριζο, είπες ότι είσαι τώρα. Ναι, αλλά άμα πάμε τρεις, θα μας κουμπανιάζουν το ξύλο. Το θέμα είναι ότι άμα πάμε τρεις, θα μας κάνουν μπαούλο. Αν πάμε τρεις χιλιάδες. Αν πάμε τρεις χιλιάδες. Έτσι. Και ο Ηρακλής πήγανε τρεις, τον πήγαν γάμα εθνική. Ναι. Όχι, θα ξεκινήσουμε εμείς οι τρεις πρώτα και μετά θα βγουν οι άλλοι. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Το ξύλο να το πάω εγώ, εσείς θα είστε πίσω. Άμα... Όχι ρε, και εγώ αντέχω ξύλο, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κάνουμε τίποτα αν είμαστε τρεις μόνο. Α. Ναι. Και πότε εσείς οι εθνικόφρονες κατεβήκατε να κάνετε. Ρε, δεν είμαστε εθνικόφρονες, μας γάλανε κατευθείαν εθνικόφρονες. Εγώ δεν είμαι. Εγώ, δεν... εγώ καπιταλιστής είμαι. Δεν κάνετε και μου λες το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη λίγο. Να ναι. Μιλάμε ένα για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Μου λες το ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστές. Και τους παίρνει σαν μπάριζα όλους τους κομμουνιστές. Βέβαια. Εγώ από τους κομμουνιστές, εγώ έχω ζήσει μέσα σε οικογένεια κομμουνιστών. Έχω δει να πούμε κάτι αντάρτες μέχρι εκεί πάνω, να πούμε δύο μέτρα που ρίχνανε μπουνιά στην πόρτα και τη διαλύανε. Και μου μιλάς τώρα για τον Κουτσούμπα και για τον Μουτσούμπα τώρα. Πλάκα με κάνεις. Επάνω στα βουνά, φάγανε τους Γερμανούς με το λαρίκι να πούμε, τους κατάπιανε. Και τους σταυρώσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους και συγκρίνεις τώρα τους παλιούς με αυτούς, τους φλόρους. Άσε με τώρα. Γιατί δεν μ' αφήνεις να μιλήσω, ρε άνθρωπέ μου. Πες μου, σ' ακούω. Πες μου, σ' ακούω. Σ' ακούω, βέβαια. Και βάζω λίγο τη πήρα τηλέφωνο να σου πω τη γνώμη μου. Σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Ναι, πες. Έτσι δεν είναι. Έτσι, πες μου, ναι. Ωραία. Αυτοί οι κομμουνιστές που λες τώρα ήταν κάποτε και είναι και τώρα. Άμα χρειαστεί, θα φαγεί. Εγώ άλλο σε λέω τώρα. Ναι. Αυτοί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς οι τότε οι εθνικόφρονοι, εσείς παράδειγμα, οι υπόλοιποι. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε εμάς τους τρεις τώρα. Γενικά μιλάω παράδειγμα. Ναι, ναι, παράδειγμα γενικό. Τους λέγανε κομμουνιστές και εσωτερικού, δεν τους λέγανε τότε υποτάξεις. Ναι, ρε παιδί μου. Κουκουέ εσωτερικού, ναι. Α, μπράβο. Δεν μου λες, αυτοί ήταν 30%. Ναι. Πώς έγινε και γίνανε να πούμε 30. Το Πασόκ έγινε 5. Άρα πήρανε ψήφια από εκεί. Ναι. Από τη Νέα Δημοκρατία. Πήραν το αφημί. Ναι. Πήρανε το αφημί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε 15%. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Κομμουνιστές, ναι. Και εμείς. Θα σας διαβάσω μια. Διάβασε. Ένα λεπτό. Θα διαβάσει τώρα ο Κωστής τη Διδό Σωτηρίου. Την πιο μεγάλη κομμουνίστρια των τελευταίων 100 χρόνων που ξέρω εγώ προσωπικά. Λοιπόν. Μικρασιάτισα.
από το Αϊβαλί. Δεν είδα γύρω μου να σέβεται κανείς τον άνθρωπο. Είδα να σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, τη μοχθηρία και την ατιμία. Είτε είναι κομμουνιστές είτε δεν είναι. Μέσα σε μια, φράση. Σε πέντε λέξεις. Έκλεισε η Διδό Σωτηρίου όλο το ανθρώπινο κομμάτι. Σύμπαν. Τελειώσαμε. Φύγαμε, επόμενη γραμμή. Φιλιά. Διδό τελειώσαμε. Τι μου λες τώρα. Και μεγάλη κομμουνίστρια η Διδό Σωτηρίου, έτσι. Καλημέρα. Μην το συζητώ. Καλημέρα, φίλε. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Φίλε, μας ακούς μέσα φίλε, από το καλημέρα, ίντερνετ. Καλημέρα, μην πεις ότι σε κλείσαμε. Κάτι μετά... γυναικείες φωνές ακούμε μέσα, δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν πειράζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πέσανε. Μία έμεινε. Μία εσύ, είναι. Φίλε, χρού που κάνει. Ένας έμεινε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείτε να το καλείτε το κέντρο. Έπεσαν οι υπόλοιποι. 4-5 μαζί. Καλημέρα, έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, η αγιοποίηση των κομμουνιστών βλέπω προχωράει καλά. Η αγιοποίηση τώρα. Υπάρχουν ένδεν λοιπόν, και ένδεν άνθρωποι οι οποίοι είναι βουνά τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει, το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα πω τη γνώμη μου, έτσι. Βέβαια, όλη τη γνώμη μας. Ακόμα έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε κομμουνισμό, ευτυχώς. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν ο κομμουνιστές, το άμα λέει στις Γερμανίες θα βουνά είναι πολύ σχετικό. Ναι. Διότι εγώ από όσο ξέρω, ποτέ δεν συγκρούστηκαν κατά μέτωπο. Ναι. Έκαναν αντάρτικες κινήσεις, γι' αυτό και ονομάστηκαν αντάρτες. Δεν μπορούσαν να κάνουν τακτικό αλλά... πόλεμο, ρε φίλε. Κάποια στιγμή εδώ θα πρέπει να πούμε. Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε στον κόσμο και το τι προκάλεσαν ως αντίπεινα. Διότι ας πούμε η σφαγή του Χορτιάτη, όπου οι Γερμανοί πήγαν και εκτέλεσαν 1500 άτομα όλο το χωριό, προκλήθηκε επειδή οι καλοί κομμουνιστές χτύπησαν 5 Έλληνες και 5 Γερμανούς που πήγαιναν να αλλάξουν τα φίλτρα στο υδραγωγείο. Έτσι. Δηλαδή αυτό το τεράστιο κλίμα των κομμουνιστών, τους 10 δηλαδή κακούς Ναζί, το κάνει σε 1500 θανάτους Ελλήνων. Ένα αυτό. Και δεύτερον θέλω να πω και το εξής. Επειδή ζούμε σε εποχές δύσκολες που λίγο πολύ κανείς μας δεν περνάει καλά. Είτε κομμουνιστής είτε μη. Το θέμα ίσως δεν είναι τελικά τόσο πολιτικό, αλλά ίσως είναι απλά φιλετικό και από ποια άποψη το λέω αυτό θα εξηγήσω. Οι Εβραίοι, οι φίλοι του Κωστή, λοιπόν, κατάφεραν τον 20ο αιώνα να ελέγξουν τον πλανήτη πώς. Δεν έχω εχθρότητα με τους Εβραίους και ο Χριστός Εβραίος ήταν. Μα ξέρω ότι είναι φίλοι σου. Και ο Χριστός... Δεν είπα εγώ ότι είναι Χριστός. Ναι, και σένα ο Θεός ο Εβραίος είναι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τον 20ο αιώνα πώς τον έλεγξαν οι Εβραίοι. Δημιούργησαν το δυτικό κόσμο και το καπιταλιστικό σύστημα, όπου ο καπιταλισμός ήσουν τράπεζες, βιομηχανίες και η δύναμη του χρήματος, το αμερικάνικο όνειρο και όλα αυτά. Και απ' την άλλη ο Εβραίος Μάρξ δημιούργησε τον κομμουνισμό, από τον οποίο κατέκτησαν τον άλλο μισό πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας των Εβραίων και με αυτά τα δύο πολιτικά συστήματα έλεγξαν τον πλανήτη, τον χώρισαν σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ και φτάσαμε εμείς στο σήμερα να είμαστε υπερχρεωμένοι είτε κομμουνιστές, είτε δυτικοί, είτε οτιδήποτε, να μην περνάει κανείς μας καλά και να καθόμαστε εδώ τώρα να λέμε διάφορα φανφαρολογίες. Και να κλείσω με το εξής. Ναι. Όπου εφαρμόστηκε ο κομμουνισμός. Ναι, εφαρμόστηκε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για να ελέγξει το κομμουνιστικό καθεστώς το λαό, η μισή ήταν ρουφιάνοι και η άλλη μισή ήταν αυτοί που κρυβόταν τους ρουφιάνους. Ναι. Έτσι. Εγώ κλείνοντας για να καταλάβεις, θέλω να σου πω το εξής και κλείνουμε με αυτό. Θέλω να σου πω ότι εγώ υπερασπίζομαι κάποιους κομμουνιστές, όχι ότι συμφωνώ μαζί τους, απέναντίας μάλιστα, απλώς τους παραδέχομαι γιατί γουστάρω τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει μπροστά και λέει τις ιδέες του. Είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί του. Κατάλαβες. Γιατί είναι γνήσιος. Λέει ρε φίλε, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Αυτό μ' αρέσει. Δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ μαζί του. Ή με το Λαμπράκι, με το Βελουχιώτη, ή ξέρω εγώ με τους υπόλοιπους. Εμένα μου είσαι πολύ συμπαθής, είσαι και συμπαοξής και καθαρός συμπαοξής, αλλά σου πω το εξής. Ναι. Κι εγώ γουστάρω όποιον βγαίνει με τρέλα και με θάρρος και λέει τη γνώμη του, ναι, αρκεί να μην περιμένει να εισπράξει από πίσω. Όχι φίλε. Δεν με καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς, μπράβο.
Όταν λοιπόν θέλουμε γιατί να. Από παλικάρια που βγαίνουν μπροστά σηκώνουν λάβαρα. Μπράβο. Και βροχές και σημαίες. Μπράβο. Αλλά από πίσω περιμένουν το χαρτζηλίκι ή το βόλεμο. Όχι. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς μιλάμε για τους ρομαντικούς. Εμείς μιλάμε για τους ρομαντικούς που πιστεύουν τις ιδέες τους, που είναι ρομαντικοί και δεν έχουν, πώς να το πω, πίσω ότι θα βολευτούν, ότι θα πάρουν τους μισθούς κτλ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είστε καλά. Κατάλαβες, λοιπόν, Κωστή. Θουβού. Και Χούντα να είναι ο άλλος. Και ό,τι θέλει να είναι, και βουδιστής και ιστορία. Πες τις απόψεις σου, ρε φίλε. Θουβού. Δυνατά. Ναι. Ωραία, ρε φίλε Νίκολη. Πότε άκουσες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστές? Αυτοί το λέγανε. Ήταν ναι, κομμουνιστές εσωτερικού. Κεντροαριστερή, σαν τον Πασόκ πάντα και θα είναι. Αθεϊστές ναι, και τα λοιπά. Άθεοι και ναι. Μαρξιστές, να πούμε. Και απάτριδες. Βεβαίως. Κλοπ δικηγόρος. Επειδή δηλαδή, συγγνώμη, επειδή δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε μαντάρα και έγινε πιο καπιταλιστής από τους καπιταλιστές, να τους αθωώσουμε για αυτά που λέγανε. Ότι είναι κομμουνιστές, ότι υποστηρίζουν. Όχι ρε φίλε, δεν τους δικαιώνουμε. Κλόπ δικηγόρο. Τι θα πει. 100% συμφωνώ με τον συνομιλητή σου. Είσαι πηγή μπλεξίματος, μανούρας και αναστάτωσης. Αλλά και η κορυφαία ψυχή και άκακος. Έτσι. Άκακος δεν είναι. Ναι, όχι δεν είναι. Δεν είμαι. Ναι, όχι δεν είναι. Μη λες ότι είμαι άκακος. Μη. Μου χαλάς, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ναι, κύριε. Και δύο λεπτά μόνο θα σας πω κάτι. Ό,τι θέλετε. Αριανώστε, σας κατάλαβα. Όχι, όχι, είμαι ο προηγούμενος, γιατί δεν θέλω να κασομεράω τη γραμμή. Α, ναι, γραμμή. Ναι. Επάνω στο Χορτιάτη, να ξέρουν την ιστορία καλά. Για να μην λένε αερολογίες στον κόσμο που ακούν οι ακροατές. Καλά, πες, ήταν σωστά τότε, εντάξει. Οι Γερμανοί πήγανε το τέλος του 44. Ναι. Αυτό έγινε το 43. Επάνω στα βουνά της Ελλάδος ήταν και κουμπουριστές και δεξιοί και οτιδήποτε. Ναι. Αυτοί που σκοτωθήκανε στην πηγή δίθεν ότι ήταν γιατρός ο Γερμανός, οι άλλοι που ήταν μαζί του, οι Έλληνες που λέει, με τους 5 Γερμανούς, ναι, ήταν τακματασφαλίτες. Μάλιστα. Ήτανε κουκουλοφόροι. Ναι, ναι. Εάν ακούει κανένας από το πανόραμα. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλώς επειδή ήθελα να τον αφήσω να μιλήσει στο φίλο και να τελειώσει, μετά μας πήρε λίγο κουβέντα και ήθελα να του το πω κι εγώ αυτό, ότι την περίοδο εκείνη. Δεν ήταν μόνο αντάρτες επάνω στα βουνά, ήταν και δεξιοί και αριστεροί και Γιουγκοσλάβοι και Άγγλοι και πολλοί μέσα σε αυτό το παιχνίδι ήταν, βέβαια. Όλοι Έλληνες ήταν στο βουνό. Έτσι, μπράβο. Αυτοί που ήταν με τους Γερμανούς. Μετά ξεχωρίσανε στον εμφύλιο οι αντάρτες, οι κομμουνιστές που μείναν εκεί, αλλά στη σφαγή του Χορτιάτη οφείλεται σε αυτό που είπατε τώρα εσείς. Καλό βράδυ. Και ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Πολύ σωστά. Καλώς. Και ξέχασα να το πω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα, σε κόβω πολύ βαρύ, ρε φίλε. Ναι. Μπορεί να έχει φάει. Ναι. Πολύ βαρύ είσαι. Κουρασμένος είσαι. Λέγε, φίλε, βαριά το λες. Ναι, ναι, λέγε. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Για τελικό ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μπράβο, ναι, ρε φίλε. Στο εύχομαι να το πάρεις. Αυτή η χρονιά θα μείνει ασέχαστη. Πήραμε τώρα το κύπελο, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Κάτσε, το κύπελο δεν το πήρες ακόμα. Το μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι, περίμενε. Κύπελο στο μπάσκετ. Το πήρες το κύπελο στο μπάσκετ. Κέρδισα και τους δύο μεγάλους. Δεν σ' ακούμε, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν σ' ακούμε. Ποιο δυνατά. Ναι. Κέρδισα και τους δύο μεγάλους, λέω. Μπράβο, ναι. Ναι. Πάω ευρωπαϊκό. Θα το πάρεις. Μακάρι. Εγώ μέσα. Μπράβο, πάρ' το ευρωπαϊκά. Βάλ' τα ακουστικά να ακούς, ρε. Δεν έχει τα ακουστικά, ρε. Ναι. Βγάλε το Bluetooth, φιλαράκι. Βγάλε το Bluetooth, βρε βλαχά, έξι. Βγάλε το Bluetooth. Έλα, ρε, έλα, ρε. Το έβγαλε, εντάξει. Τον ακούω εγώ. Ναι. Πηγαίνουμε 12 Μαΐου τελικό. Μπράβο, μαζί θα παίξουμε. Οι δυο μας. 13 Μαΐου, τώρα σου λέω το πρόγραμμα, έτσι. Ναι, το πρόγραμμα. 13 Μαΐου. Δεν τον ακούω. Χάντμπολ ευρωπαϊκό. Ναι. Τι άλλο θέλουμε, μπορεί να μου πει. Είσαι ευτυχισμένος. Άμα φάτε καμιά τριάρα στον τελικό από τον ΠΑΟΚ, δεν θα σας αρέσει. Καλά. Άμα λέω. Άμα είπαμε, δεν είπα. Είπα άμα. Ναι. Είπα άμα. Δεν είπα ότι θα. Εσύ που είσαι από την Αθήνα, είσαι. Όχι, όχι. Α, από εδώ είσαι, εντάξει. Έγινε. Καλό βράδυ, δεν έχεις καλή γραμμή. Μας ταλαιπωρείς και τον κόσμο έτσι.
Σε κόψαμε λίγο άκομψα. Πάμε, ναι. Πάμε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, φίλε. Και προηγουμένως σου είπαμε χαίρετε, δεν μας άκουγες. Ε, πες στις γυναίκες να το βουλώσουν γιατί ακούγονται πολύ. Ναι, ναι, τι να κάνω. Έχω πολλές γυναίκες. Ε, κλείσε σε άλλο τον χαρούμενος άνθρωπος είσαι. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, έχετε είπε κάνω λάθος. Δεν πήγαμε τρία άτομα στα δύο αδεία. Ήμασταν 3.000 και χωρίς να υπάρχει αγώνας. Ναι. Ωραία. Πότε? Όποτε κάναμε διαμαρτυρία μας. Και δεύτερον, ναι. Δεν υπάρχει τόσο τέτοια ομάδα, ναι, που να μπορεί να πεις κάτι για αυτή να τι έχει υποστεί. Ποια ομάδα? Ποια ομάδα? Ωραία. Ο Ηρακλής, ξέρω ποια μου υπάρχει. Ε, καλά, ο Ηρακλής, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Και με λέει ο Ραπτόπουλος ότι δεν είναι μέγεθος ο Ηρακλής. Τι μέγεθος? 1908 ιδρυμένος. Ιδρυμένος? Ναι. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα. Σήμερα η τι οποία έχει μέγεθος. Μια ομάδα με διακρίσεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο στίβο. Φρε, σήμερα τι είναι, σήμερα. Έχει τα πιο πολλά κύπελα από μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής έχει μέγεθος. Εμένα θα με λέτε εμένα. Για τι πορείες έχουμε κάνει εμείς. Και τι αγώνες έχουμε κάνει εμείς. Δεν είπαμε ρε φίλε, άλλο κατάλαβα. Και τι αγώνες εμείς είπαμε για τα διόδια, πάμε να κλείσουμε τα διόδια. Στάσου ρε φίλε. Τι αγώνες κάνατε εσείς. Τι αγώνες. Είπαμε ότι θα πάμε να κλείσουμε τα διόδια για να μην πληρώνουμε, όχι για τον Ηρακλή. Μπερδεύτηκε. 500 άτομα πήγατε κάτω στο συλλαλητήριο. Πού? Πού στο συλλαλητήριο και τώρα κάνουν και φιέστα. Ρε ζήλε έχει τι γίνει. Μα αυτό δηλαδή, το είπα εγώ πρώτος, αυτό είναι άλλο. Όλη η Ελλάδα γελάει, Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Κάτσε για τον Ηρακλή μιλάμε τώρα, πού το πήγε. Τα μπέρδεψες ρε φίλε. Έχεις τις γυναίκες εσύ όλη την εβδομάδα εκεί. Σε ζαλίζαν το κεφάλι. Μπέρδεψες όλα τα θέματα. Έβαλες ΠΑΟΚ μέσα. Έβαλες. Με αυτά που λέτε τι να κάνω, εγώ ζαλίζω και εγώ. Αλλά μπορείς λίγο να μιλήσω με τον Αναβοτήσεις, ωραία. Όλη η Ελλάδα, ωραία. Ωραία. Έχει γίνει ρεζίλη η Θεσσαλονίκη εξαιτίας του ΠΑΟΚ. Έλα ρε φίλε, μην τα λες έτσι. Τώρα θα κάνουμε φιέστα, θα κάνουμε φιέστα. Ο ΠΑΟΚ λέει μην κάνουμε φιέστα. Γιατί θα μην κάνουμε φιέστα. Δηλαδή να βγουν ποιοι θα κάνουν φιέστα. Ποιοι θα κάνουν φιέστα. Θα βγουν με Μαλαματίνα με Τούμπα Λίμπρε. Καταρχήν, ένα λεπτό. Θα σου κάνω μια ερώτηση να μου απαντήσει σπαθή όμως. Ναι, σπαθή. Ήπιε σου ουισκάκι. Ήπιε. Όχι. Τι ήπιε. Δεν πίνω, μόνο γράμμα πίνω, αλλά ούτε πίνω. Α, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τίποτα. Όχι, εγώ τώρα πήρε τηλέφωνο την πήρε όλα σε βλέπω λίγο ότι είσαι σπριντάριστος. Κάνεις μπάντες από το ένα θέμα στο άλλο και με μπέρδεψες. Μετά από δύο χρόνια, ακόμα γράφει αυτό μας λέει 10 παντού. Έγινε. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι αυτό. Και δεύτερον. Ο Χιμένεθ. Και τι είπε. Τα βάλες όλα μέσα στην κατσαρόλα. Σαν τις φακές του Ραπτόπουλου τα έκανες. Να κάνω την dropping control και στους προπονητές. Γιατί με τις χαζομάρες που λέει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πρέπει να είναι λέει σουρουμένος ή μασουρουμένος ή ντουβαρισμένος. Μάλιστα. Που λέει δε φάκτας και δε τέτοιας και τέτοια. Εντάξει. Ωραία. Ο Λουτσέσκου καλά και κάνει και τα λέει και γιατί μπορεί να χάσει θέση του στον ΠΑΟ. Κατάλαβες πρέπει να μιλάει ο άνθρωπος. Οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι και οι τέτοιοι, είναι φάρα ξέρεις, μυστήρια. Μυστήρια φάρα. Είναι Ρουμάνος όμως δεν είναι Βούλγαρος. Και ψηφίζεις πάλι υπέρ του Παναθηναϊκού, όχι υπέρ του Παναθηναϊκού και λες αχ εγώ ψήφισα κατά του Παναθηναϊκού και έχω τις τρεις ομάδες τις δικές μου και οι ψήφοι 11-5. Να είσαι καλά. Καλά, άμα ήταν ψήφοι 6-6 θα σου λέω ότι ψήφισε εσύ ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Κατάλαβες τι λέω. Φιλιά έχουμε διάλειμμα, να είσαι καλά. Έβαλες πολλά πράγματα μες στο ταψί. Έβαλες παστίτσιο, έκανες πιπεριές γεμιστές. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Πάλι γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας πάει θέατρο. Εκπτωτικά εισιτήρια μόλις με 8 ευρώ ανά άτομο για την πολυαναμενόμενη απολαυστική παιδική παράσταση «Το όνειρο της Πέπα» στο Θέατρο Κολοσσέων, βασισμένη στη διεθνή και βραβευμένη υπερπαραγωγή «Πέπα το γουρουνάκι» που έχει μαγεύσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ρωτάει όλοι πόσα στα φτυγιώνα που κρίσουν τα γραφά.
Εδώ είμαστε, ρε φίλε. Ρε, αυτά λεφτά είναι, ρε φίλε. Μόλις δουν οι κομμουνιστές, μόλις δουν οι δεξιοί λεφτά, αλλάζουν τα πάντα. Ρε, αυτοί ήταν πιστοί, δεν πληρωνόντουσαν, ρε. Πάμε στις γραμμές. Αυτοί που λέγανε στάρματα, στάρματα δεν παίρναν φράγκο, ρε. Μια χαρά παίρναν. Ρε, μην είσαι κορόιδο. Για την εξουσία το κάνω. Ρε, άκουσε τώρα. Εδώ είμαστε. Αυτά είναι. Αυτά σας φάγανε, Βρομπιάριδες Έλληνες. Αυτά σας φάγανε. Δούλοι των Βουλγάρων και των Σκοπιανών τώρα. Τσε Γκεβάρα, ρε φίλε, άσε τώρα. Τσε Γκεβάρα. Επαγγελματίας δολοφόνος. Καλά τώρα. Άσε Τσε Γκεβάρα. Καλημέρα, φίλε. Παναστάτης, άνθρωπο. Παναστάτης, τα παίρνε. Πάμε. Λέγε, ναι. Έλα. 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 Ακούς. Ακούω. Ακούμε. Να απαντήσω λίγο στην βρωμόγρια από πριν. Γιατί χαλάς το στόμα σου, ρε φίλε. Α, δηλαδή, ναι. Είσαι ένα παιδί ευγενικό. Πήρες τηλέφωνο μία η ώρα το βράδυ. Και σε μία και 35. Μία και 35. Τώρα είναι η ώρα δύσκολη. Δηλαδή, θες να πεις κάτι. Πες το. Πες το με όμορφο τρόπο. Καλημέρα, φίλε. Τι χαλιές. Καλημέρα. Καλημέρα. Να αρχίσω με τους αλόδρεκους λίγο. Ναι, άρχισε, ναι, άρχισε. Σοφιανίδης, ρε παιδιά, πού ήρθε στις αεξίδες. Από την Τουρκία. Στην Πεσίκατας, έπαιξε στην ΑΕΚ. Ήταν και προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Α, πού ήρθε αυτός ρε παιδιά, ο αλόφρεστος? Από εκεί που ήρθαμε όλοι. Από εκεί που ήρθα. Ο άνθιμος Γαζίας, ο Νίκος ο Κώδης. Από πού ήρθαν αυτοί ρε παιδιά? Καλά ρε Φούρναρη, τώρα τι θα κάνεις, να τους δείξεις την ιστορία ποια είναι? Η ιστορία έχει γραφτεί. Το θέμα είναι ότι αυτοί την ξεχάσανε. Αυτό είναι το, αυτή είναι η ιστορία. Κατάλαβες. Και να τους τις θυμίζεις εσύ τώρα αυτά τα νέα τα παιδιά που είναι στην original. Δεν είναι νέα παιδιά. Δεν είναι μόνο νέα παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Τι γίνεται, ας πούμε. Μας είπε και ο άλλος αλόκληρος. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Να μιλήσουμε για αυτό τον ήρωα του Γλέζωρα, παιδιά. 16 χρονών που έπαιρνε σύνταξη, εθνική αντίσταση. 16 χρονών σύνταξη έπαιρνε. Ναι. Εντάξει, Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης τον έπιασαν λέει και τον πήγα στο τραχτά 57 κιλά και γύρισε 114 καθαρό, όχι μεικτά. Καθαρό. Τέλος πάντων, τώρα μην βγάζεις κανένα κύριο Σπαρδάκη. Κάτσε να λέμε ρε παιδί μου. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Οι άνθρωποι είχαν κάποιες ιδεολογίες. Μα στράβοι, μα κουτσί, δηλαδή. Μα ανάπηροι, αυτοί ήταν. Το Φωτίνο, η καρέα του και τα άλλα τα παιδάκια. Και αυτοί είχαν μια ιδεολογία. Ποια βάζανε μπουρλό του. Τι να κάνουν. Είναι ιδεολογία, ρε Νίκο, να σκοτώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι ιδεολογία. Είναι αντίπαλο με την ιδεολογία. Είναι δημοκρατία. Να τόσο παίχτη. Για συνταγματική. Για σένα το βάλω. Για ποιο θα το βάλει. Συμφιστήσει υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα θα ηρεμήσει πλάση. Εγώ είτε σου δίνει ασπιρίνη, είτε σου βάζα. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Ηρέμησε. Τον ηρέμησε τώρα. Σου πέρασε το κεφάλι. Ο ποδοκέφαλο σου πέρασε τελείως. Μιλάτε τώρα για. Τι ήταν από το λιχείο τη δηλαδή, ρε παιδιά, τι έκανε, ποιο πολέμησε. Ρε φιλέ, δεν λέμε ότι είμαστε μαζί του. Έτσι. Λέμε ότι όμως για την παράταξή του ήταν πρωτοπαλίκαρο, καθαρό όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Τι είπε πρωτοπαλίκαρο ήταν. Πρωτοπαλίκαρο ήταν πάνω στα βουνά, πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν ήταν αντάρτης, δεν ήταν γίγαντας, τι ήταν. Και ποιος πολεμούσε. Πολεμούσε τους Γερμανούς στην αρχή. Ποιους Γερμανούς, ρε. Μετά αλλάξαν τα κόζια. Θα μας τρελάνετε. Μετά σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Δώστε τα όπλα και να περάσετε ελεύθερα. Ναι. Βέβαια. Στους Γερμανούς. Όχι, περάστε ελεύθερα. Τι. Μην τρελαίνεσαι. Φύγετε. Φάγανε και αυτοί βόλια πολλά, μην τρελαίνε. Συμφωνία στην Περιστερά, καλά. Μας τρελαίνετε τώρα. Βάλε ρε Γιάννη, συνέχισε και τα ορχιστικά. Αυτά είναι. Εθνικόφρονε. Γεια χαρά. Ζήτω ο Ιωάννης μεταξά. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να μιλήσουμε ποτέ. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι, λέει. Καλημέρα. Αυτό είναι. Καλό. Καλημέρα. Πάμε στις γραμμές, Γιάννη, να δούμε τι θα βγάλουμε από το λόγο. Πες και το φίλο σου να μας φέρει κανένα νερό, εδώ στεγνώσαμε. Θα πιούμε μετά, έχουμε λίγο ακόμα. Καλημέρα, ναι. Πάμε. Ναι. Εσύ ναι, στα ναι. γραμμάς. Ναι. Χαίρετε. Έλα. Έλα. Ναι. Βαρύς και εσύ. Κύριε Γιάννη, εσείς με κλείσατε. Όχι, έπεσε η γραμμή. Α, είπε. Ναι, έχασε χάλασε το στόμα σου, ρε φίλε. Χάλασε το στόμα σου. Χάλασε το στόμα σου. Βέβαια το χάλασε, φίλε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα. Μίλα σοβαρά και όμορφα. Αφού είσαι καλό παιδί. Μίλα σοβαρά και όμορφα. Δεν ξαναδείσω. Δεν ξαναπώ αυτή την κακή λέξη. Ναι. Κύριε Γιάννη. Λοιπόν. Ποιος έκανε συλλαλητήριο 1,5 χιλιάρικο οπαδούς? 2,5-3 κύριε Ραπτόπουλε, μήπως εσείς τα λέτε? Μήπως εσείς παραπλανήτη τον κόσμο? Πόσοι ήσασταν? Μήπως εσείς τα λέτε? Στα φλογητά ήταν οι παόξιδες. Είναι... Είδα κάποιοι στα φλογητά. Συνεκρίνατε μια φιέστα πρωταθλήματος της ΑΕΚ στο ΆΚΑ με ένα συλλαλητήριο.
Είναι η αλήθεια. Είναι ότι τώρα εσείς έχετε άλλη φιέστα. Πώς αυτό το κάνει για λόγους ψηφοθερικούς. Εμείς την κάνουμε για την πάρτι μας, αυτό που λέει. Κάντε την. Θα την κάνουμε για να γουστάρουμε. Αλλά η μεγαλύτερη φιέστα θα είναι 12 Μαΐου. Θα είσαι στο γήπεδο. Ναι, θα πάω. Χάνονται αυτό το. Μαζί θα είμαστε, βέβαια. Δεν κάνετε. Όχι. Φέτος πήρες ακροαματικότητα κι εσύ. Να πάρω κι εγώ λίγο. Πήρες πολύ αεκτήδες φέτος. Κοίταξε, το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Άμα τραβάει η ΑΕΚ, περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσύ δεν θες να ακούγονται και οι αεξίδες. Αντιπαράθεση, βέβαια. Αντιπαράθεση, δεν θες να ακούγονται. Εγώ παρατήρησα ότι πλέον οι αεξίδες είναι κατά πολύ περισσότερο από παοξίδες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αεξίδες Θεσσαλονικής, Αθηναίοι, βγαίνουν και Αθηναίοι. Νομίζω ότι το ίντερνετ έχει βγάλει και εκτός Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Είμαι στην Καλαμάτα, ναι, με το ίντερνετ, ακούω Ραπτόπουλο. Ναι. Φεύγω, πάω Ηράκλειο, πάω Ρέθυμνο. Ναι. Πάω Κύπρο, πάω Αγγλία, πάω Αλβανία. Τον ακούω από το περίπου μου να ακούγα Μετρόπολης. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε για παγκοσμιοποίηση. Δεν καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Θα ακούσω αεξής να πούμε που είναι στο Περού, στη Φιλαδέλφεια. Άμα δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν θα υπήρχε αεξής. Κατάλαβες. Άμα δεν υπήρχε αυτό θα ήτανε ΠΑΟΚ. Θα ήτανε ΠΑΟΚ. Ήταν τοπικό. Κατάλαβες. Απλά εγώ παρατηρώ ότι πλέον δεν σε παίρνουν πολύ ΠΑΟΚ. Εγώ παρατηρώ ότι η ακροματικότητα διπλασιάστηκε. Από ποιους? Δεν ξέρω, πήρα χθες νούμερα. Από ποιους άραγε? Πού να με νοιάξει εμένα, ρε φίλε. Εμένα με νοιάζει από ποιους παίρνω. Εμένα με νοιάζει να παίρνω. Αεξίδες είναι, Ολυμπιακοί είναι, Αργιανοί είναι, Παοξίδες είναι, Αριστεροί είναι. Αν τα πούμε. Επειδή έκανε τα κόλπα σου φέτος, ρε Ραφ. Δεν σε λέω κάτι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δηλαδή πειράζει εγώ να βγω πρώτος και να με το δώσει ο αεξής? Δεν πειράζει, δουλειά να έχεις. Δουλειά να έχω. Πρέπει δηλαδή να προσκυνήσω μια ομάδα ή να προσκυνήσω ένα κόμμα ή να προσκυνήσω, ξέρω εγώ, ένα για να περιμένω από ένα μια πηγή. Δεν καπένεις από κάποιον προστεύω, δεν σου λέω κάτι τέτοιο. Όχι, άλλο λέω. Έτυχε. Δεν είμαι τοπικιστής. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Μετρόπολη σας είπα, δεν είμαι Μακεδονομάχος, δεν είμαι τοπικιστής. Θα ήμουνα, εάν είχα διακρίνει ότι η πόλη αυτή είναι πραγματικά επαναστάτρια και δεν είναι τρύπια. Πραγματικά στο λέω δηλαδή στην κόρη μου. Εάν είχα διαπιστώσει στα 50 μου όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτή η πόλη πραγματικά είναι επαναστατική, ποδοσφαιρικά και μη, θα ήμουν από τους πρώτους πιο μπροστά από εσάς. Όταν λες επαναστατική. Ένα λεπτό. Άκου τώρα αυτό που λέει. Επειδή η πόλη αυτή είναι τρύπια, εγώ είμαι ουδέτερος. Συνέχισε τώρα εσύ. Όταν έχω ρε διαιτητή, αρχιδιαιτητή, πρόεδρο ΕΠΟ, παράγοντες, πολιτικούς, οι οποίοι είναι με το χρήμα και με την Αθήνα. Τρύπια βάρκα ο Γύλος. Να πάω εγώ να γίνω ΠΑΟΚ, ρε. Σου πάω να γίνεις ΠΑΟΚ. Να γίνω εγώ ο παδός της Θεσσαλονίκης, ρε. Αφού τα παίρνουνε. Τρύψη. Λοιπόν, τι να σε κάνω εγώ τώρα, τον επαναστάτη. Σου πω. Τρελός, ρε. Πολλοί αεξίδες. Πολλοί. Το καλό είναι ότι βγαίνουνε, μιλάνε, κάποιοι με άγαρπο τρόπο, κάποιοι μιλάνε πιο όρημα και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Και εγώ ακούμε. Δεν ακούσει έκτη να μιλάει όρημα. Εντάξει. Όλο βογκάνε και όλο. Εντάξει, τι ρε, εσύ, όταν είναι. Ρε Παοξή, όταν είναι στην από πάνω του άλλο. Όταν είναι στην από πάνω του άλλο σε οποιοδήποτε επίπεδο, εγώ σε αυτή την ηλικία που είμαι, διακρίνω αλαζονία. Δηλαδή, στη δουλειά του πάει καλά, αλαζόν. Η ομάδα του πάει καλά, αλαζόν. Οπουδήποτε πάει καλά. Έχει ο άνθρωπος μέσα του, μέσα μας έχουμε, στην επιτυχία αλαζόνες. Και στην αποτυχία κακομύριδες. Κακομυριά. Όταν δηλαδή πέρσι, τέτοιο καιρό, είχες φάει το Παναθηναϊκό 4-0 στην Τούμπα και την ΑΕΚ, μιλούσες αλλιώτικα. Ναι, ρε, τσικουστάρα τους παίρνω, ρε, καλά, φσάει. Γιατί το Παναθηναϊκό πώς τον πέρασα, ρε. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εξής και λέει, γουστάρω κι εγώ, ρε, έτσι να το πάρω. Να όταν το χάσε, ένα λεπτό. Όταν το χάσε όμως από τον Ολυμπιακό, έκλαιγε ο αεξής. Σπινιάριζε. Σαν τη γάτα έκλαιγε. Ο αεξής. Χάρτινο το κύπελο, χάρτινο το πρωτάθλημα. Μια. Τώρα γύρισε. Όλα μας τα χαρίζουμε. Ναι. Όλα, ναι. Λοιπόν, τώρα μπορείς να πας να τους βάλεις 3-0. Ναι, μπορείς. Μπορείς. Εγώ λέω μπορείς. Μπορείς να το πετάξεις 3 γκολ. Να του κόψεις λίγο τη μαγκίτσα. Έτσι. Αυτό περιμένω. Πάμε αυτό να δούμε τι θα γίνει. Πάμε, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστε τα κλάματα. Μέσα, πάμε. Παιχτικός. Παίξτε. Μέσα, ναι. Πάρ το να φαλάκι. Παίξε 4-3-3. Διέλυσε. Βάλ το να μέσα στα δίχτυα αφού μπορείς. Και όταν θα πάει να παραλάβετε το κύπελο, μην πάτε. Ξεφτυλίστε τους, φτύστε τους και φυγέτε. Μπράβο.
πάντε στην κερκίδα και, οπαδί και πετάξτε το σε εμάς. Και οπαδοί γυρισμένοι με τους κόλους ανάποδα. Έτσι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά είναι τα πάνω. Βάλ τον όμως 3-0. Βάλ τον 3. Πάμε στον κόσμο. Και φύγε. Ναι. Και φύγε. Ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα, ναι. Αλέξανδρο πάλι. Δεν έφυγε στην κόρη. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα βγω την παράθεση τώρα, θα ακούσω. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάνε για ύπνο. Αλέξανδρε, έχει ταξίδι. Πάνε για ύπνο, έχει ταξίδι. Έγινε viral με τον άλλο τον Μουσάτο, τον Δήμο. Όχι, αύριο πάω ταξίδι, Κυριακή. Ναι, Σάββατο, Γιωργάου, Φιέστα, μ' ακούτε. Εντάξει. Τι ώρα πετάει το αεροπλάνο. 12 παραδέκα, θα είσαι μαζί με αυτό το αποδεκτικό. Πού να έρθει αυτό, εγώ να σε πάω με τα μάξι μέχρι το αεροδρόμιο. Μου φάνε θα βρω στο πίσω κάτω. Τώρα πάω και τέτοια, σουπεράδες, πάρε ένα σύνδεσμο και έκλεισε 4 άτομα έκλεισε. Οι σουπεράδες. Πού να βρεθούν οι σουπεράδες στην κόρη. Άκου λίγο ράπ. Θα σου πω κάτι. Τελευταίο, έτσι. Ελλάδα η χώρα του πράσινου είναι ο ίδιο. Του πάω και σάκ δεν λέει τίποτα άλλο. Πάω και άγγλε. Πρώτα λέει πάω και μετά. Και καλαμαριά λέει. Θεσκία, πετρίδα θεσκία, βλάκι με πίτα. Δάτσουν αντίδρα και χάνει για διαθέτη για Αραπτόπουλε. Γεια σου, ρε Αλεξάνδρε. Εσύ τι πιστεύει, θα πάμε στην κηδεία του ή θα έρθει αυτό στη δικιά μα. Δεν ξέρω. Αυτό δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πού να πεθάνει αυτό. Πάμε είναι και, επόμενη γραμμή. Είναι και στεγνό να πούμε. Πάμε τι στο... γέλιο, ρε, τι γέλιο είναι αυτό. Απίθανο. Απίθανο, δεν υπάρχει ρεύμα. Από Αθήνα περνώ αριανό σήμερα. Γεια σου. Λοιπόν, πού βρέσει, ναι. Δάσκαλο. Αυτό που λέει εσύ, το Θεό το φόρεσε. Λοιπόν, άστα αυτά. Ποιο Θεό. Το Θεό, ρε φίλε. Το στήθος, το φόρεσες, αγόρι μου, εγώ σε θυμάμαι. Εγώ το κάποτε σε θυμάμαι, πιθυρικά που το φόρεσες το Θεό. Πού είναι αυτά. Εγώ. Λοιπόν, εσύ, ναι, και ο πατέρας σου και όλοι. Ας τον εκείνος έκανε λάθος. Ο πατέρας σου και ήταν αριανάρας και παιχταράς. Εμείς οι πεντάριδες, πενταεξάριδες, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ σε θυμάμαι και σε θυμάμαι πιθυρικά σου χάρη λαό. Εγώ φίλε αυτό που έζησα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Αυτό που έζησα στην κηδεία του πατέρα του Ραπτόπουλου. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλος ο Άρης έκλαιγε. Τέλος. Πάμε. Ναι, εντάξει. Αλήθεια, κακός ή καλός. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Πάντα, ρε παιδιά, η αλήθεια πάντα θα επιβραβεύεται. Ο άνθρωπος διαμάντη θα είναι πάντα άνθρωπος διαμάντη. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Ο Ραπτόπουλος ήταν ιστορία του Άρη. Έτσι, τέλος. Έτσι. Το κλείνουμε. Γραμμή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο ναι. ΠΑΟΚ θα φάει 3 γκολ στην Αθήνα. Θα το λέω εγώ, ο ουδέτερος. Θα μου πεις, Αριανός είσαι, πώς είσαι ουδέτερος. Ναι, ουδέτερος. Πες μας τα επιχείρηματά σου. Είμαι 20 χρόνια στην Αθήνα, βλέπω την περιραίουσα ατμόσφαιρα, καταλαβαίνω τι γίνεται, θα τους βάλουν 3 γκολ. Πώς γίνεται. Για πλάκα. Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα του 7. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα του 6. Ευχαριστώ πολύ, αλλά η ομάδα του 6 παίζει για 9. Περίμενε. Η λοιπόν, ομάδα του 6 παίζει ναι, για 9 πέντε. Πρόσεξε, κερδίζει ναι. 2 πόντους γιατί παίζει μέσα στην έδρα της. Μέσα 100%. Στο σπίτι της. Όχι, δεν παίζει στην και έδρα πάει της, και γίνεται λίγο, ομάδα κάτι. Του 8. Στοπ, στοπ, στοπ. Δεν παίζει πλέον στην έδρα της, παίζει σε ένα γήπεδο μισό-μισό. Τι μισό-μισό. Και εγώ έπαιξα μισό-μισό ρε φίλε και πήρα 30.000 κόσμο ναι. Και έχασα ένα 0 από ένα σουτ που πήγε 30 ήσουν εκτός έδρας. Και πήγε μέσα. Στοπ. Πήγες κουρασμένος με τους οπαδούς σου εκεί, σου κουρασμένος. Ωραία εκδρομή κανένα. Τι ήμουνα, σε παρακαλώ. Πώς έκανα τώρα, κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ, δεν θα ξαναγίνει ποτέ, ξεχάστε το και όλοι οι παοξίδες το προσπαθήσαν τόσα χρόνια και δεν θα ξαναγίνει. Ποιο? Αυτό είναι τελειωμένο. Η κάθοδος. Μέχρι εδώ. Εντάξει, το πήρες. Μέχρι εδώ. Τι δεν να το την κάνω την κάθοδο. Το έχασα ένα από πάντε τρία άτομα και πάρτε το κύπελλο. Το έχασα από ένα σουτ που έκανε 100 γκέλι μπάλα και μπήκε στη γωνία. Δηλαδή okay. Με συγχωρείς πολύ. Εσύ μεθαύριο τώρα. Ξέρεις εγώ στα λέω ευγενικά αυτά. Δεν στα λέω. Και εγώ ευγενικά. Λοιπόν, άκου τώρα. Δηλαδή εσύ μεθαύριο ναι. που θα παντρευτεί το παιδιά σου και να είναι και τα λοιπά. Τα παιδιά μου είναι ναι, και θα κάνουν ένα εγγόνι. Ναι. Τι θα λες, ότι πήγα με τον Παναθηναϊκό, κατέβασα 30.000 κόσμο, ναι. Θα σου λένε παππού το πήρες. Σου πήρε το πίσω. Δεν το πήρα, τι πήγες ρε παππού, θα σε πούνε 30.000. Δεν το πήρα στο Καπτατζόγλιο, χέσε με. Αφού δεν το πήρα στο Καπτατζόγλιο. Τελείωσε. Να σου πω. Έφερε το δράκο μέσα στη φωλιά και δεν το σκότωσες. Άκουσε με λίγο. Το θέμα είναι να κοιτάμε τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης. Όλοι μας στο σπίτι μας έχουμε καθρέφτη. Ε, βέβαια. Α, μπράβο. Αν μπορέσουμε όλοι να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας και να μην λέμε πόσο μαλάκας είσαι εσύ. Μπράβο. Και πόσο μαλάκας.
Δε, το, η έκφραση ήταν λίγο χυδαία και έφυγες, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πρέπει να κάτσουμε όλοι στον καθρέφτη και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βρίσουμε τον εαυτό μας εκεί που κάναμε τα λάθη μας. Τότε θα γίνουμε καλύτεροι, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, στον εαυτό μας δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ψέματα γιατί μας ξέρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Στις επόμενες 7-8 τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Αρχίσαμε την κουβέντα με κομμουνιστές και ναι, με... Όλα μέσα, ναι. Καταλήξαμε με την εκδρομή του Άρη, με τον Κάρτου Σιφάκη, που ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι στα λαδάδικα και δεν μπορούσε να σκύψει, ναι. 70 χρόνια περάσαν, τα ίδια λέμε. Εντάξει, το και τα και λέμε πάντα. Και τώρα να γίνει, ναι, φαντάσου. Αυτός είναι ο Έλληνας. Έτσι είμαστε. Και τρίπκι δεν είναι Θεσσαλονίκη, είναι όλοι. Και στην Αθήνα, επειδή είμαστε όλοι, 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 όλοι. Βρε τρίπκι είναι στην Αθήνα. Όλοι, αλλά αυτό το πράγμα... Αυτό το πράγμα εμείς οι καλύτεροι, οι αδικημένοι και τα λοιπά, όταν ερχόταν το πακέτο να πούμε, ήμασταν προσκυνητές. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Δίκιο. Πολιτικά και ποδοσφαιρικά. 100%. Τελείωσε. Δίκιο. Εγώ παραστατηλίκια πουλίζω με δήμο 30 εκατομμύρια μέσα και ο δήμαρχος έξω. Άστο, δεν υπάρχει. Τα συγκαθήκαμε. Έλα, έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και παίζει κλαμπ, ναι, εντάξει. Εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Πες τα δικά σου τώρα, άστο να πει τα δικά. Τίμοι, Μπεσαλίδες, άστο να πει τα δικά του. Ναι. Εγώ να πω τα δικά μου, όχι, ναι. Εντάξει, αυτό, δε, εγώ ξενερώνω τον Έλληνα που είναι έτσι, δηλαδή ξενερώνω. Μ' αρέσουν να ακούω φωνές καινούργιες. Αυτά που λέτε μ' αρέσουν φωνές καινούργιες. Κοιτάξτε, αν δεν κολλήσουμε... Εμείς είμαστε, όπως βγήκε το φιλαράκι μου τον Άι Γιώργη με το Στάκερ να πούμε, και με λέει είσαι ταγάρι. Δηλαδή, όταν έχεις μια άποψη η οποία διαφέρει από τον όχλο, είσαι αιρετικός και δαχτυλοδεικτούμενος. Αλλά όταν σπάς η χολή σου και πεις φτάνει ρε φίλε. Με ρουφήξατε το μεδούλι μέχρι τέρμα. Φτάνει, δεν το αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Θέλω να γίνω καλύτερος, να δώσω στα παιδιά μου μια καλύτερη Ελλάδα, γιατί το αξίζω, μια καλύτερη ζωή. Καθίστε σε ένα γαμοτραπέζι να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά, που είναι ένας τόπος γη της επαγγελίας, πλούσιος, όμορφος. Να έρθουν οι τουρίστες εδώ πέρα και να γίνει ανάπτυξη. Έχουμε. Λοιπόν, εμείς καθόμαστε και μας πετάνε το κοκαλάκι και σκοτωνόμαστε σαν τα κουτάβια που σου το πρωτοφάει. Έτσι. Κατάλαβες. Φίλε, είμαι έτοιμος να φύγω, να πάω έξω γιατί βαρέθηκα. Κάτσε ρε φίλε, δουλειά, εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Έρχονται οι ξένοι ρε φίλε, κάνω μια δουλειά και έρχονται οι ξένοι και μας κοιτάνε και μου τα λένε κιόλας και μου λένε ρε φίλε, άμα το είχαμε εμείς αυτό παραμασχάσει στην Ελβετία, ναι. Ένα παράδειγμα. Ναι, ποια Ελβετία. Δεν θα κάναμε τίποτα ρε φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι. Μπορεί τώρα να είμαι βολεμένος στη δουλειά μου που έχω δώσει μεγάλο μόχθο και άλλοι δώσαν μεγάλη μόχθο και τη χάσανε, αλλά θα σου πω κάτι, και αύριο άνεργος να μείνω, δεν θα δώσω σε κανέναν από αυτούς την ευχαρίστηση να σηκωθώ να φύγω από αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο για να πάω να ζήσω σε μια Γερμανία που θα βγάζω 3.000 ευρώ και δεν θα βλέπω μέρα, γιατί θα πηγαίνω 6 ώρα το πρωί με την μπαλαντέζα και θα φεύγω 6 το πρωί, το απόγευμα, με την άλλη μπαλαντέζα. Όχι ρε φίλε, Γερμανία, 75 φίλε, καλοκαίρια θα ζήσω. 75 καλοκαίρια θα ζήσω στην Ελλάδα ρε φίλε, τέλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Συγχύστηκα ρε το. Πέμπτος από το τέλος. Γιατί ανέβασα θερμοκρασία. Τι, περίεργο. Όχι, δεν ξέρω. Περπάτησα σήμερα 10 χιλιόμετρα. Πόση ώρα. Περπάτημα. Μία ώρα και 20 λεπτά. Μία ώρα και γρήγορο, είναι γρήγορο, γρήγορο βάδι. Γρήγορο βάδι. 5,5 πρέπει να κάνει. Για κάτσε να δω γιατί έχω και το μετρητή. Πόσα χιλιόμετρα την ώρα είναι αυτό. Εγώ από αύριο κάνω 5. Έχω κατεβάσει μία. Και εγώ αλλάζω κινητό τώρα, θα πάρω ένα άλλο. Να σου πω ότι έχω κατεβάσει. Έχω κατεβάσει μία εφαρμογή εδώ. Πάμε οποία... στον κόσμο, θα μου τιμήσει την εφαρμογή. Μάλιστα. Νάτι. Ναι. Λοιπόν, έχω κάνει σήμερα 4,5 χιλιόμετρα σε 58 λεπτά. Ναι. Περπάτημα. 225 θερμίδες έχω κάψει. 4,6 χιλιόμετρα την ώρα. Πήγαινα αργά. Λίγος είσαι. Αλλά αργά. Κάτω από 6 είσαι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Εδώ πήγαινα πάλι βάδι, 5,2 χιλιόμετρα την ώρα. Στα 6 πρέπει να πάει. 7 χιλιόμετρα έκανα. Ναι. Χαμηλή ένταση έχεις. Χαμηλή, με χαμηλή ένταση. Ναι, θα το κάνω εγώ. Καλημέρα, ναι. Ναι. Πάμε, καλημέρα, πάμε, ναι. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι 9 χιλιόμετρα την ώρα, 9,3. Τρέξιμο, τρέξιμο. Ναι, είναι, πήρα τηλέφωνο να ακούσω εσάς. Άμα θέλετε να σας ακούμε. Έλα, και εμείς. Έλα ρε φίλε, συγγνώμη, συγγνώμη. Η κυρία είναι από ό,τι κατάλαβα. Όχι, άντρας είναι. Άντρας. Εσύ, κάτι καλά μας κάνεις και ραπτοπούλο. Γεί.
Έχεις ρε φίλε, είσαι μικρός ρε φίλε, γι' αυτό. Κάτσε ρε φίλε. Μας είσαι άντρας, άντρας, ή ψήφωνος ή γυναίκα. Η κόρη μου είναι 24 και... Άντε, να μην πω. Εντάξει, θέλω συγγνώμη. Το μόνο που ξέρω να ρωτήσω. Τι. Έχουμε στον ίδιο Θεό όλοι εδώ 500 ευρώ. Μια πορεία έχω. Τι να πάω στην Αθήνα, μάμα, τι με λεωφορείο. Α, μην πας καθόλου ρε φίλε. Είσαι άντρας ή γυναίκα ρε φίλε. Φίλε, αγόρι. Άμα περάσω από εκεί, είμαι ένα 10. Λοιπόν, πρόσεξε να σου πω κάτι. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλουμε να σε προσβάλλουμε. Ραδιοφωνικά δεν ακούγεσαι με, σαν γυναικεία φωνή. Δεν θέλω να το παρεξηγείς αυτό που σου λέω τώρα. Όχι, εγώ δεν παρεξηγώ. Συγγνώμη τότε. Κλέφτη, ψεύτηκε γκαιρία, ψεύτηκε ραπτό, φλάμε πεις. Μου γυρίζει το μάτι. Μάλιστα. Το όνομά σου ποιο. Θα το λύσουμε την παρεξήγηση. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Εδώ είμαστε. Πώς σε λένε. Δεν συνεχίζουμε κουβέντα, μα δεν πώς σε λένε. Πώς. Πώς. Το κινητό σου. Το κινητό σου είναι για τα σκυλιά. Ναι. Πώς σε λένε. Έφυγε ο φίλος. Δεν μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε. Φίλος ήταν. Είναι άντρας, γυναίκα τι ήταν. Παιδί ήταν τι ήταν. Θα μας πει ο επόμενος. Μιχάλης είπε. Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Χάσαμε τον Μιχάλη. Μιχάλη τώρα. Μιχάλη, συγγνώμη, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπερδεύτηκα, ρε. Και εγώ μπερδεύτηκα. Θα τον πει τώρα πόσες γυναίκες θα πάρουν, αλλά. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Μιχάλης. Εντάξει. Τελικά, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Θεώρησε ότι κάναμε κουβέντα. Είπα την κουβέντα με το μη. Συγγνώμη, την παίρνω πίσω. Με κόψατε. Ναι, θεώρησα, αλλά πρέπει να. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω τέτοια ώρα. Έχεις δηλαδή, δίκιο, αλλά εμείς πρέπει να σεβαστούμε τον Γιάννη. Άσε με λίγο. Μεταξύ μας. Αυτό το λέμε. Ναι, αλλά εδώ τώρα κοίταξε. Τώρα, εντάξει, εμάς μας έχουν, θα σου πω. Εμάς μας έχουν, εμένα με έχουν στην μπούκα. Ναι. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι μαύρο πανί. Ναι, ναι, ναι. Άμα εσύ πεις και σε αφήσω εγώ και ο Γιάννης πει εντάξει, ναι. Συνεχίζουμε. Κοίταξε, γιατί και το Μετρόπολης τον Πύρδα έχει δικηγόρο και είναι να φάει κανένα 10.000. Κατάλαβες τι γίνεται. Μη, μη, μη. Ναι, οκ, θα κάνουμε κουβέντα. Ναι, ό,τι κουστάρει. Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, σας περιμένουν εδώ οι αυτοί πώς και πώς. Ναι, το λέω στα ίσια. Το ξέρω. Να ξέρετε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η φάση. Την περιμένω. Ναι, αλλά ξέρουν και αυτοί εδώ πέρα, τους έχουν πει, αυτές είναι σημερινές κουβέντες, έτσι. Πώς ξέραμε ότι υπάρχουν τα εισιτήρια από την Παρασκευή το βράδυ, εκείνο το μάτς, το οποίο θα ήταν και κλεισμένο των θυρών, το ξέραμε. Ναι. Αυτό που λέει, το ξέραμε. Ναι. Το ξέραμε. Το ξέραμε. Αφού πώς το ξέραμε, τα εισιτήρια βγήκαν. Πώς το ξέραμε, ρε, θα σου το πω ξέραμε. Εγώ, θα σου πω εγώ. Να μου πεις. Εμείς δεν ξέραμε ότι τα εισιτήρια θα βγούνε. Απλώς έγινε μπαμ στο ίντερνετ. Όχι, έγινε μπαμ στα δυτικά προάστια που είχαν εισιτήρια τα παιδιά από την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα, το ξέραμε. Τώρα δεν ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω, είναι, μας νοιάζει αυτό. Όχι. Όχι. Δεν μας νοιάζει. Όχι. Μας νοιάζει το μάτς αυτό που θα γίνει τώρα. Μπράβο. Τώρα, ναι. Μα, μπράβο, λοιπόν. Που κινδυνεύουνε παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ βγήκε βρώμα. Εγώ σε παίρνω από την Αθήνα τώρα. Έτσι. Ναι, δεν ναι. Σε παίρνω από ναι, το... ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Σου λέω ότι βγήκε βρώμα ότι έρχονται τα καλύτερα παιδιά από πάνω. Δηλαδή τα εισιτήρια τα έχουν πάρει τα καλύτερα παιδιά. Ναι. Τα καλύτερα παιδιά. Ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Mm. Τα καλύτερα παιδιά. Εγώ γιατί φωνάζω ναι, και το τα καλύτερα παιδιά οι αεξίδες, εγώ δεν είμαι, σου είπα, αριανός είμαι. Ναι. Λοιπόν, τα καλύτερα παιδιά λοιπόν εδώ περιμένουν τα καλύτερα παιδιά από εκεί. Και εμείς περιμένουμε να δούμε τελικό 12 Μαΐου, αν δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε, Κωστάκη μου, δεν θα δούμε φιλία την Αθήνα. Το θέμα είναι ότι δεν θα δούμε τελικό. Εγώ από αυτά που ακούω, από αυτά που βλέπω, θεωρώ ότι δεν θα γίνει μαζί. Ακόμα μια φορά δεν θα γίνει παιχνίδι. Δεν θα γίνει, θα γίνει κάτι άλλο, θα δούμε κάτι άλλο, αλλά μάτσε δεν θα δούμε. Ωραία. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει εσένα, γιατί δεν έχεις παιδί να κατέβει κάτω. Όχι, εγώ έχω παιδιά. Όχι για μένα, για τον Κωστή λέω. Α, ναι, εννοεί αυτό το αυτός ότι είναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή... Εμένα με νοιάζει και με κόβει, γιατί τα δικά μου και οι δύο θέλουν να κατέβουν. Εσύ, εσένα θέλω να ακούσω, εσένα θέλω να ακούσω. Για πες μου, εσύ τα θέλεις. Εγώ φίλε έχω ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών. Μπράβο. Το στέλνεις. Δεν το στέλνω, αλλά δεν μπορώ να το επιβληθώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοίταξε, αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη η οποία μετά 18 χρονών δεν μπορείς να κάνεις. Μπράβο. Λοιπόν, και συνεπέρνει και το μικρό. Το μικρό, κάτι μπορώ να κάνω. Το μικρό, τι μπορείς να κάνεις. Είναι 15 χρονών. Ναι, αυτόν τον κρατάς. Τον κρατάω λίγο και τα λοιπά. Για ρωτά εμένα πόσο κρατάω. Λοιπόν, το μεγάλο δεν μπορώ να το κρατήσω. Μου λέει εγώ αυτό το μάτς δεν το χάνω. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα μάτς που δεν θα γίνει ποτέ. Παιδιά,
δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα ξεκινήσει το μάτς αυτό. Είναι, θα περιμένουν οι άλλοι τους άλλους, θα γίνει, ξέρεις τι θα γίνει. Το έλα λαμή. Να μην πω ότι θα γίνει, το ξέρετε όλοι. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος 55 χρονών. Εγώ έχω δει το Ραπτόπουλο με τον Θεό στο στήθος. Τι θέλεις να σου πω τώρα. Το θυμάμαι. Μητσιρικά, το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν σου λέω ιστορίες. Σου λέω αυτά που ακούω εδώ, από τους αξίδες εδώ. Εντάξει, οι αξίδες θα προκαλέσουν. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ άρρωστοι, έτσι. Εντάξει. Και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία βρωμάει, βρωμάει μπαρούτι. Πολύ καλά. Μη στείλετε τα παιδιά σας. Αφήστε αυτούς που είναι να έρθουν, πόσα είναι, 15-17 χιλιάδες, πόσα είναι τα εισιτήρια. 17. Αφήστε 17 χιλιάδες εισιτήρια κάφρους, κρατήστε τα παιδάκια σας πίσω. Έφυγες, γιατί εγώ... το είπε, πάει τελείως. Το είπε, ναι. Ναι. Θα γίνει της Μπουρλής. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα από Αθήνα, λέει ο φίλος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβληθεί στον παρεστή το γιος. Πώς θα επιβληθεί σε ένα παιδί 18 χρόνια. Κάτω και βολοκλείδωμα. Πώς θα τον κάνω. Δεν που είναι πιο δυνατός από μένα. Δυνατός. Μαζί δυο. Να φτάσουμε τώρα πατέρας και γιος να κοντραριστούμε σε. Παιδε μου, όχι να κοντραριστούμε. Δεν μπορεί. Δηλαδή να σου πω όχι για το κακό. Οι δυο μας δεν μπορεί. Θα μας πάρει παραμάζουμε. Δεν μπορεί. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς τον. Αεκάρα. Καλώς. Αεκ. Σηκώνουμε κούπες από σήμερα. Να, μπράβο, μπορώ ωραία. Να πω τη γνώμη μου. Να την πιστάρεις. Πόσα λεπτά έχω καιρό. Τρία λεπτά για σένα. Τρία λεπτά. Ναι. Να ξεκινήσω από την αρχή, από πέρυσι το καλοκαίρι. Ξεκίνα, ναι. Ναι. Φαγωθήκατε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με την ΑΕΚ ότι δεν έχει ομάδα, δεν έχει αυτό το ένα το άλλο. Έχει τρία καρπούζα κατά την ίδια μας χάλι, ιστορίες, μαρκούδες. Ναι. Η ΑΕΚ καταρχάς είναι οικογένεια. Έχει τρεις ενδεκάδες. Έχει εισάξιους παίκτες. Δεν έχει ούτε τους υπερπαίκτες, ούτε τους μηδενιστές. Και ξεκινάει πορεία και κάνει τρεις διοργανώσεις και τις βγάζει όλες πέρα. Ναι. Και φυσική κατάσταση και το ένα και το άλλο, ό,τι θέλετε. Είναι οικογένεια. Παίζει το ποδόσφαιρό της. Έχει την καλύτερη άμυνα. Παίρνει το πρωτάθλημα δίκαια και παρόλα αυτά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν φαγωθεί ότι το παίρνει στα χαρτιά. Πώς το παίρνει στα χαρτιά, με ποιον τρόπο. Μέσα είναι στον δυνατόν. Αγωνιστικό χώρο έχω περισσότερους βαθμούς από σένα. Από πού? Στη βαθμολογία, μέσα στο χορτάρι, άμα καθίσεις να τα αθροίσεις, ναι, έχω ναι, περισσότερους ναι, βαθμούς ναι, μαζέψει ναι, ναι, από ό,τι ναι, έχεις ναι, μαζέψει εσύ. Εδώ με συγχωρείς πάρα πολύ ναι. Και στον αγώνα που δώσαμε εδώ μέσα 90 λεπτά ναι. Το σκορ ήταν 0-0 ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε 3 ευκαιρίες ναι. Η ΑΕΚ είχε 2 ναι. Αποδείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι ναι, μέσα σε, στην Αθήνα σε κέρδισε ένα 0 όμως εγώ τώρα. Είμαστε καλύτερη ομάδα και ό,τι άλλο μπορείτε να πείτε δεν μετράει. Ρε παλικάρι μου καταρχάς ΠΑΟΚ πρόσεξε, να σου πω και το άλλο. Πρόσεξε. Ναι. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος με πολλά παιχνίδια. Το κύπελο είναι ακριβώς. Ένας αγώνας sprint. Ποιος θα είναι στην καλύτερη μέρα, ποιος θα είναι πιο τυχερός κτλ. Ναι. Απέδειξε η ιστορία ότι ο ναι. ΠΑΟΚ στο μαραθώνιο που έγινε 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 ότι ο ναι. ΠΑΟΚ